Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην τρίτη εκδήλωση της σειράς Event Series 2021 του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard, αλλά στη δεύτερη από μία γκάμα εκδηλώσεων και δράσεων που έχει προγραμματίσει το Κέντρο για τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων. Στόχος αυτών των επετειακών δράσεων είναι να φέρουν μία ακόμα πιο ενημερωμένη επιστημονική γνώση ή μια φρέσκια ματιά για αυτό το γενοσιουργό γεγονός του ελληνικού κράτους μέσα από πολιτικές και πολιτισμικές πτυχές της ευρύτερης περίοδου της Ελληνικής Επανάστασης. Οι περισσότερες από αυτές τις επαιτειακές δράσεις γίνονται υπό την αιγίδα της εφορίας τιμής Ναύπλιο 2021 του Δήμου Ναυπλίων. Με την ευκαιρία αυτή, λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Ναυπλίων και τον καθηγητή Δημήτρη Κοστούρου και τον καθηγητή και ναυπλιώτη Στέλιο Περάκη, που είναι ο κοσμήτωρας της νομικής σχολής Νεάπολης Πάφου και συντονιστής της εφορίας τιμής, Ναύπλη 2021, του Δήμου Ναυπλιαίων. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα σύντομο χαιρετισμό που απέστειλε ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας. Ναύπλιο, 23 Απριλίου 2021. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω την τρίτη εκδήλωση του φετινού κύκλου Event Series 2021 του ΚΕΣ, με τίτλο «Ο χορός σε επαναστατικούς ρυθμούς». Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν θα μπορέσω να σας πλαισιώσω. Θα ήθελα να συγχαρώ τους συντελεστές της εκδήλωσής σας, που αποτελούν αξιόλογες προσωπικότητες ο καθένας στον τομέα του. Ο Δήμος Ναυπλιαίων και εγώ προσωπικά είμαστε και θα είμαστε αρρωγοί όλων των δράσεων του παρατήρηματος του Harvard στο Δήμο Ναυπλιαίων, που προάγουν τον πολιτισμό, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Ελπίζω στην επόμενη εκδήλωσή σας να είμαι μαζί σας και εύχομαι να είναι διαζώσεις. Καλή επιτυχία. Καλή Ανάσταση, καλές γιορτές. Με εκτίμηση, ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτρης Κοστούρος. Συνεχίζουμε λοιπόν με την απόψινή εκδήλωση. Επομένως, προσπαθούμε με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων να δούμε τα πράγματα σε ευρύτερο πλαίσιο από μια σκοπιά αρκετά οικία σε όλους, λίγο ή πολύ, τον χορό. Νομίζω εμπειρικά όλοι μας θα συμφωνούσαμε ότι ο χορός συνιστά ποίηση με σωματική έκφραση πρωτίστως και ενώ το νόημά του είναι η ψυχή, η γλώσσα του είναι η κίνηση. Μέσα από αυτή τη συνταγή φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ο μουσικός ρυθμός. Σήμερα θα δούμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πώς αυτά τα συστατικά του χορού διαπλέκονται και με αφορμή του γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης θα μιλήσουμε για τον χορό, ξεκινώντας από το πώς συνδέθηκε με απελευθερωτικά και κοινωνικά κινήματα ανά τον κόσμο, κυρίως της νεότερης περίοδου, κατόπιν εστιάζοντας πιο πολύ στο ελληνικό πλαίσιο, θα δούμε τη διαμόρφωση ενός είδους χορευτικού φιλελληνισμού και επίσης θα ακούσουμε για μια συγκεκριμένη περίπτωση χορού, ένα case study όπως είναι ο τεχνικός όρος, που είναι ο περίφημος χορός του Ζαλόγου. Τι άραγε συμβαίνει με αυτόν τον χορό και έχει τόσο εντυπωσιακή διάχυση στο πέρασμα των χρόνων και άρα για ποιες είναι οι σημερινές αναφορές σε αυτόν και τι σηματοδοτούν. Έχουμε λοιπόν μαζί μας μια πολύ ωραία παρέα για να θίξουμε αυτά τα θέματα, για αρχή μέσα από τρεις σύντομες διαδοχικές εισηγήσεις και κατόπιν για να συζητήσουμε μεταξύ μας εδώ στο πάνελ, αλλά και με εσάς που μας παρακολουθείτε. Οπότε χωρίς άλλες περιστροφές, που δεν είναι άλλωστε και χορευτικές, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη από τις τρεις σύντομες εισηγήσεις. Η πρώτη ομιλήτρια είναι η Βάσο Μπαρμπούση, ομότιμη καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπου είχε ως γνωστικό αντικείμενο την ιστορία, θεωρία και διδακτική του σύγχρονου χορού. Αποφύτησε από τη Σχολή Χορού της Ραλούς Μάνου, καθώς και από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ύστερα συνέχισε τις σπουδές της στη Νέα Υόρκη, στη σχολή της Martha Graham και του Eric Hawkins. Σπούδασε χορογραφία και αυτοσχεδιασμό στο Teachers College του Columbia University, από όπου πήρε Master of Arts. Και απέκτησε το διδακτορικό δίπλωμα που αφορούσε τη σχέση κίνηση χορός και ψυχοσωματική ανάπτυξη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει χορογραφήσει διάφορες παραστάσεις, κάποιες από αυτές σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, όπως τραγωδίες, αλλά και νεότερο θέατρο. Τέλος, έχει γράψει δύο βιβλία σχετικά με τον χορό στον 20ο αιώνα. Το θέμα της σήμερα είναι το χορεύον σώμα ως έκφραση επαναστατικότητας. Αγαπητή κυρία Μπαρμπούση, σας ακούμε με προσοχή. Μπορείτε να μοιραστείτε την οθόνη σας.
Έχετε την επιλογή που γράφει share screen με πράσινο, την πατάτε και δεν... Έχω κάνει όλα αυτά. Τα έχω κάνει. Ορίστε. Εντάξει. Όχι, δυστυχώς δεν το εμφανίζεται. Πατάω το κουμπί και δεν, γιατί δεν γίνεται. Α, ωραία. Τα καταφέραμε. Λοιπόν, τα καταφέραμε. Πολύ ναι, ωραία. Πατήστε το PowerPoint. Ωραία. Χαίρομαι πολύ. Εντάξει. Συγγνώμη γι' αυτό. Χαίρομαι πολύ. Ο λόγος εσάς, σας ακούμε με προσοχή. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, καθώς και τον Βαγγέλη Κατσαρέλη και τον Χρήστο Γιαννόπουλο για την άψογη συνεργασία. Και προχωράω τώρα στο θέμα μου. Ο χορός, δηλαδή ο περισσότερο ή λιγότερο ρυθμικός τρόπος με τον οποίο κάποιος κινείται στον χώρο, συνήθως με τη συνοδεία μουσικής, είναι κάτι πολύ περισσότερο από σωματολογία, διασκέδαση και τέχνη. Στην ουσία, ο χορός είναι στοιχείο πολιτισμού, πράγμα που διαμορφώνεται διαμέσου των αιώνων. Από την πλευρά της, η κοινωνιολόγος Τζάνετ Γουλφ έχει αποφανθεί πως ο χορός μπορεί να είναι μόνο ανατρεπτικός. Στη φύση της τέχνης υπάρχει βέβαια ένα ποσοστό επαναστατικότητας απέναντι σε εγκατεστημένες καταστάσεις που περιορίζουν την ελευθερία του ανθρώπου, ειδικά όμως του χορού συνδέθηκε στη νεότερη εποχή είτε με εθνικές απελευθερωτικές επαναστάσεις είτε με εξεγέρσεις ανθρώπων αδύναμων κοινωνικά. Ο χορός απέβει ο χώρος όπου οι άνθρωποι έπαιρναν τις πολιτικές και επαναστατικές πεπιθήσεις τους χορεύοντας. Από τον 18ο αιώνα, 19ο, καθώς τη διάρκεια του και μέχρι σήμερα, το χορεύον σώμα παίζει σημαντικό ρόλο στα απελευθερωτικά και κοινωνικά κινήματα και τις εξεγέρσεις, έννοια ότι χρησιμοποιήθηκε ως μέσο με το οποίο περιθωριοποιημένοι άνθρωποι αντιστάθηκαν στην κοινωνική αδικία και την καταπίεση. Ακόμα, αυτό που κάνει τον χορό ξεχωριστό σε σχέση με τις άλλες τέχνες είναι η συμμετοχή. Αντίθετα, παραδείγματος χάρη, με τη θέαση ενός πίνακα, ο χορός δημιουργεί τη μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή του κοινού και έτσι συμβάλλει στη δημιουργία μιας πολιτικής του χώρου. Αυτό συμβαίνει γιατί ενσωματώνει τα συναισθήματα τα οποία δημιουργεί και τα οποία αποτελούν τα θεμέλια μιας κοινωνικής τάξης. Στο σημείο αυτό θα θυμίσουμε τη συμβολή του Εμίλ Ντουρκέμ στο θέμα μας, όταν υποστήριξε ότι η ανάγκη του ανθρώπου βρίσκεται στην επιθυμία του για κοινωνική συνοχή και όταν διατύπωσε την θέση ότι η πίστη στο θείο και οι πρακτικές της προκαλούν στους μετέχοντες μεγάλη συναισθηματική φόρτιση, αυτή που ο Ντουρκέμ ονομάζει συλλογικό αναβρασμό. Σύμφωνα με τις θέσεις του Ντουρκέμ, ο συλλογικός αναβρασμός, οι στιγμές δηλαδή κατά τις οποίες οι άνθρωποι συναντιούνται σε κάποια μορφή ενοποιητικής δραστηριότητας που προκαλεί ενθουσιασμό, είναι η ρίζα αυτού που κρατάει τις ομάδες ενωμένες. Ο χορός, λοιπόν, είναι το ζωτικό στοιχείο που κρατά τις κοινωνίες ενωμένες παρά τις διαπροσωπικές διαφορές, αφού δημιουργεί τον καταντυρκέμ αναβρασμό ανάμεσα στα πλήθη, παραδείγματος χάρη όταν χορεύουν στον δρόμο ή στις πλατείες. Τα σώματα που κινούνται στον χώρο προκαλούν σωματικές αντιδράσεις όχι μόνο στους συμμετέχοντες, αλλά και στους θεατές, προκαλώντας αντιδράσεις στους μυς. Ο χορός είναι μεθυστικός. Τα σώματα σε κίνηση θέτουν σε κίνηση άλλα σώματα. Στον δρόμο, στους διαδρόμους της εξουσίας, οι δρόμοι γίνονται πεδίο μάχης, το οποίο έχουν διεξαχθεί διαδηλώσεις για τη διεκδίκηση ελευθεριών και άλλων σημαντικών δικαιωμάτων. Σε όλη τη διάρκεια της Αμερικανικής Δημοκρατίας, καθώς και σε άλλες χώρες στον κόσμο, οι δυνάμεις εξουσίας επιδίωξαν να ελέγξουν, να περιορίσουν και να καταστήλουν τη δημόσια έκφραση. Όμως, Αφρικανοί που ήρθαν στην Αμερική ως σκλάβοι χρησιμοποίησαν τον εκστατικό χορό ως μορφή απελευθερωτικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα η πιθανότητα αυτού που η Μπάρμπαρα Έρενράιχ ονόμασε συλλογική χαρά να περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στις κλειστές εκκλησίες των φτωχών και στα σκοτεινά κλαμπ που σύχναζαν και συχνάζουν οι νέοι. Ήδη από τον 16ο και 18ο αιώνα, οι Αφρικανοί σκλάβοι της Βραζιλίας, δημιουργώντας ομάδες εξέγερσης, χρησιμοποιούν το χορό για να επαναστατήσουν ενάντια στους Πορτογάλους απίκους και να ξεφύγουν από τους αφέντες τους. Η καποέιρα ήταν το είδος χορού που χρησιμοποιούσαν. Ειδικότερα, ο χορός
έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ζωή των ανδρών και των γυναικών στην απικιακή Βρετανική Αμερική, τόσο στην κυβέρνηση όσο και στις περιοχές των σκλάβων, 1763 έως 1800. Η Έμι Γκριν, σε έρευνά της για τη λειτουργία του χορού στην αμερικανική πολιτική, υποστηρίζει ότι οι ιστορικοί δεν κατάφεραν να απεικονίσουν το ρόλο του χορού στο χώρο της πολιτικής, ότι ο χορός συνετέλεσε στο σχηματισμό εθνικής ταυτότητας κατά το χρόνο που προηγείται της Αμερικανικής Επανάστασης και του πολέμου και ότι ο χορός απέβη σε πολύ ψηλό βαθμό πολιτικός χώρος. Κοντική επαφής σε συνελεύσεις επέτρεπαν στα μέλη και ειδικά στις γυναίκες που συμμετείχαν σε αυτές να δημοσιοποιούν τα πολιτικά τους, πιστεύω, μέσα από την επιλογή του ντυσίματος και του χορού που χόρευαν. Έτσι, η πολιτικοποίηση των χώρων του χορού χρησιμοποιήθηκε από πολλές ομάδες, θεωρώντας ότι αυτό το θέμα αποτελούσε σημαντικό πλεονέκτημα για όσους ήθελαν να προωθήσουν διάφορα οικονομικά και άλλα συμφέροντα. Η εικόνα του Αμερικανού διατηρήθηκε στην ομοσπονδιακή εποχή, όταν οι πολιτικοί αντίπαλοι χρησιμοποίησαν ξανά το χορό ως μορφή προπαγάνδας. Οι κάτοικοι της Βιρτζίνια θα χορέψουν ή θα πεθάνουν. Αυτό το απόσπασμα από το περιοδικό Philip Vickers Fidian τον Αύγουστο του 1774 εξηγεί πόσο σημαντικός ήταν ο χορός για τους κατοίκους της Βιρτζίνια του 18ου αιώνα. Οι σκλάβοι συγκεντρώνονταν και συζητούσαν, έπαιζαν μουσική με αυτοσχέδια όργανα και χόρευαν με στυλ που έφεραν από την Αφρική. Ο χορός όμως γενικά ήταν αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος της κοινωνικής ζωής της προεπαναστατικής Αμερικής, καθώς άνθρωποι με αξιώματα, αλλά και έμποροι, αγρότες και σκλάβοι συμμετείχαν σε αυτήν την εκτροπή. Κατά τη διάρκεια, ωστόσο, του 18ου αιώνα, ο χορός χρησιμοποιείται ως επαναστατική δράση και από τις θρησκευτικές αιρέσεις στην Αμερική και αλλού. Στην πρώτη μεγάλη αφύπνιση του 18ου αιώνα, οι καλβινιστές θεολόγοι Jonathan Edwards and Cotton Mather εξήραν το ασυγκράτητο τραγούδι και τη σωματική έκφραση των ευαγγελικών προσκυνητών. Συγκεκριμένα, το καλοκαίρι του 1740, ο ιεροκήρυκας του δρόμου, James Davenport, ηγήθηκε μιας εξέγερσης στο New London, όπου ο δημόσιος χορός και το τραγούδι ήταν σαφώς επαναστατικά. Όπως γράφει ο ιστορικός David Harlan, ο Davenport μιλούσε τόσο δυνατά, σχεδόν ούρλιαζε και μερικές φορές έβγαζε τα ρούχα του, ενώ οι οπαδοί του τραγουδούσαν και χόρευαν πίσω του. Οι Shakers, επίσης μία άλλη αίρεση που δημιουργήθηκε το 1707 στην Αγγλία και στη συνέχεια οργανώθηκε και στην Αμερική του 1780, κατηγορήθηκαν για την εισαγωγή του χορού στη λατρεία τους. Στη συνέχεια, στην Αμερική, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1890, η πολιτεία πιεζόμενη από τις διαδηλώσεις και τις διαμαρτυρίες των φτωχών εργαζόμενων και μεταναστών, προσπάθησε να βελτιώσει την κατάσταση εφαρμόζοντας κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Ταυτόχρονα, έγινε προσπάθεια να ελεγχθεί ο θόρυβος των κραυγών και διαμαρτυριών τους. Το 1908 υπήρξε απαγόρευση από τον Επίτροπο Υγείας της Νέας Υόρκης για κάθε θόρυβο που προκαλούσαν οι μετανάστες, οι διατολωτές και οι πλανόδιοι πολιτές στον δρόμο. Ήταν οι λεγόμενοι Shouters, ακόμα και σήμερα υπάρχουν στην Αμερική μπάντες μαύρων με αυτή την ονομασία. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι χορευτικές γιορτές διαμαρτυρίες δεν είναι ένα νέο χαρακτηριστικό στην αμερικανική ζωή και πολιτική. Είναι μέρος μιας ιστορίας αιώνων περιθωριοποιημένων ομάδων που χρησιμοποιούν το χορό του δρόμου ως εορταστική αλλά και επαναστατική τακτική. Αυτή η πρακτική των ανθρώπων να χρησιμοποιούν το χορό ως διαμαρτυρία συνεχίστηκε και τον 20ο αιώνα. Στις αρχές του 20ου αιώνα, σημαντική είναι η παρουσία της Ισιδόρας Ντάνκαν στην Ευρώπη και την Αμερική. Ήταν η πρώτη που συνέδεσε το χορό της με την πολιτική, χρησιμοποιώντας την επαναστατική ανατρεπτική του δύναμη. Από τη δεκαετία του 1910, η φήμη της ήταν παγκόσμια, όχι μόνο ως χορεύτριας, αλλά και ως ζωντανού συμβόλου της εξέγερσης, της επανάστασης και της χειραφέτησης των γενικών. Μεταξύ άλλων, χορογράφησε τη διεθνή προστιμήν της Ρώσικης Επανάστασης.
ο Λένιν, χειροκρότησε την παράσταση της Ντάνκαν στη Ρωσία στην επέτειο των 4 χρόνων από την Επανάσταση, ενώ η Ντάνκαν αργότερα δημιούργησε 2 χορογραφίες για την κηδεία του Λένιν σε μουσική Τσαϊκόφσκι. Στην Αμερική και ειδικότερα στη Νέα Υόρκη, η ταξική πάλι τη δεκαετία του 30 και ο μοντέρνος χορός ήταν αλληλένδετα. Στο βιβλίο της «Stepping Left, Dance and Politics in New York City 1928-1942» γράφει η Έλεν Γκραφ. Το κίνημα ηθνικό και κοινωνικό και είχε σχέση με τη δύναμη που ξεκίνησε από τα σώματα των χορευτών. Οι χορευτές πίστευαν ότι ο χορός ως τέχνη είναι όπλο, όπως γράφτηκε το 1931 στο περιοδικό New Masses. Στην ομάδα χορού New Dance Group 1932, στόχος ήταν η ανάπτυξη και η δημιουργία παραστάσεων χορευτικών με την έννοια της διαμαρτυρίας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και την καλλιέργεια και ενδυνάμωση της Επανάστασης. Και ενώ όλες αυτές οι χορευτικές διαμαρτυρίες συνέβαιναν στην Αμερική, στην Ευρώπη και ειδικότερα στη Γερμανία δημιουργήθηκε το κίνημα Swing Jugend των νέων της εργατικής τάξης και όχι μόνο, εμπνευσμένο από την jazz των μαύρων στην Αμερική. Το κίνημα δημιουργήθηκε στο Αμβούργο το 1939 και σε αυτό οι νέοι και οι νέες χόρευαν στον δρόμο διαμαρτυρόμενοι εναντίον του Χίτλερ. Η χορογράφος και θεωρητικός του χορού, Σούζαν Λι Φώστερ, στο άρθρο της «Χορογραφίες διαμαρτυρίας» δηλώνει ότι η σωματική παρέμβαση σε μια διαδήλωση διαμαρτυρία με τη μορφή χορογραφίας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στη δεκαετία του 60 και του 70 στη Νέα Υόρκη παρατηρούμε την δημιουργία ενός ριζοσπαστικού κινήματος του χορού, ξεκινώντας από το Judge on Dance Theater που ήταν πειραματικό και συλλογικό και είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του μεταμοντέρνου χορού. Αυτό το κίνημα δημιουργήθηκε σε μια σημαντική εποχή παγκόσμιας κοινωνικής αναταραχής. Ήταν το κίνημα υπεράσπασης των πολιτικών δικαιωμάτων και διαμαρτυριών ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Έτσι, χορευτές συνδέθηκαν με τις εξεγέρσεις και συμμετείχαν στις διαδηλώσεις χορευτικά, παίρνοντας θέση στα σημαντικά θέματα της εποχής. Προς το τέλος της δεκαετίας του 60, και ενώ συνεχίζονται οι αναταραχές παγκόσμια, η Γήπης, το κίνημα των νέων στην Αμερική, διαδήλωναν για τη διεκδίκηση πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς και κατά του πολέμου του Βιετνάμ, χορεύοντας τον Ιαπωνικό χορό Βασόι, ειδικότερα κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου των Δημοκρατικών στο Grand Park του Σικάγου το 1968. Ένα χρόνο μετά, το 1969, οι ομοφιλόφιλοι διεκδικούν τα δικαιώματά τους χορεύοντας έξω από το μπαρ Stonewall Inn του West Village στη Νέα Υόρκη. Υπήρξε συμπαράσταση των διαμαρτυριών αυτών με συγκεντρώσεις και στην Ευρώπη και ειδικότερα στο Λονδίνο. Οι χορευτές ομοφιλόφιλοι αποκρούστηκαν από την αστυνομία και φυλακίστηκαν. Τη δεκαετία του 1970 έχουμε ένα νέο είδος παρέμβασης διαμαρτυρίας με το νέο είδος χορού, το hip-hop στους δρόμους στις υποβαθμισμένες περιοχές της Νέας Υόρκης, καθώς και στις πρωτεύουσες της Ευρώπης, όπου οι νέοι ως επιτοπλίστων μαύροι και λατίνοι καταλάμβαναν τα πεζοδρόμια χορεύοντας break dance με μουσική που ακουγόταν από υπερμεγέθηκα σε τόφνα τα λεγόμενα boom boxes που έπαιζαν δυνατά. Έγινε προσπάθεια να κατασταλούν αυτές οι δραστηριότητες περιορίζοντας την αγορά μπαταριών για τα κασετόφωνα. Το 2011, κατά τη διάρκεια του κινήματος Occupy Wall Street στη Νέα Υόρκη, η αστυνομία επιτέθηκε βάναυσα στους διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν χορεύοντας. Το hip-hop επέστρεψε στους δρόμους σε διαδηλώσεις για τις δολοφονίες των μαύρων από αστυνομικούς, δημιουργώντας το κίνημα Black Lives Matter από το 2013. Κατά τη διάρκεια της κρίσης 2008-2011, σε πολλές πόλεις της Ευρώπης αλλά και στην Αθήνα, είχαμε διαμαρτυρίες με παραστάσεις χορού και performances στο δρόμο. Τέλος, τον περασμένο Νοέμβριο, μετά τις εκλογές, οι Αμερικανοί βγήκαν στους δρόμους για να απαιτήσουν την καταμέτρηση κάθε ψήφου χορεύοντας. Λίγες μέρες μετά, όταν ανακοινώθηκε ότι ο Τζο Μπάιντεν ήταν ο νικητής των εκλογών,
Οι υποστηρικτές του ξέσπασαν σε αφόρμητες δημόσιες γιορτές με χορό και μουσική σε ολόκληρη τη χώρα. Στην Αλμπουκέρκη, πόλη του Μεξικού, του Νέου Μεξικού, ένας πολίτης στη διάρκεια μιας μεγάλης κίνησης όπου τα αυτοκίνητα ήταν σταματημένα, πήδηξε από το αυτοκίνητό του διαμαρτυρόμενος και άρχισε μαζί με άλλους που τον μιμήθηκαν να χορεύει τον ανδρικό χορό σε στυλ παου-βάου, παραδοσιακό ινδιάνικο χορό. Νομίζω πως συνοψίζοντας μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον Τέρι Ίγκλετον ότι δηλαδή η ανάκτηση της σημασίας του σώματος είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα της πρόσφατης ριζοσπαστικής σκέψης που επιδιώκει να συνδέσει την αισθητική με το σώμα, αλλά και να επανασυνδέσει την έννοια του σώματος με τα πιο παραδοσιακά πολιτικά θέματα όπως είναι το κράτος, η εξουσία, η πάλη των τάξεων, η ελευθερία, η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και άλλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπαρμπούση, για αυτή την παρουσίαση, η οποία μας έδωσε ένα πολύ καλό πλαίσιο για το πώς σχετίζεται οι απελευθερωτικές και οι τα φιλελευθερικά κινήματα με το χορό. Οπότε, εστιάζοντας τώρα πιο πολύ στο ελληνικό πλαίσιο, θα περάσουμε στη δεύτερη εισήγηση με τον δεύτερο μιλητή για σήμερα, που είναι ο Χρήστος Παπακώστας. Είναι επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών και συντονιστής της Συστηματικής Ενότητας Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα, η νεότερη χρώμη του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Πραγματοποίησε πρωτοπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, με ειδικότητα στον ελληνικό παραδοσιακό χορό, και είναι διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και η συγγραφική του δράση εστιάζουν στο χορό και την πολιτισμική ταυτότητα και τη σχέση με την παράδοση και τον τόπο, και ως εκ τούτου μελετά τις ανθρωπολογικές και αλλογραφικές προσεγγίσεις. Το θέμα της σημερινής του εισήγησης, όπως βλέπετε το έχει μοιραστεί ήδη ο κ. Παπακώστας, είναι φιλελληνικές χορογραφίες, ταξιδιωτικές προβολές και αναπαραστάσεις. Αγαπητέ κύριε Παπακώστα, ο λόγος σε εσάς για περίπου 10 λεπτά. Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ στον Άφλιο. Και επειδή ο χρόνος τρέχει, θα πω κατευθείαν στο θέμα. Ευελπιστώ μέσα στο δεκάλεπτο, έτσι και αλλιώς, να είναι νήξεις πάνω στο ζήτημα του φιλελληνισμού και των πυρηγητών και να προκαλέσει ενδεχομένως διάλογο. Η πρώτη διαφάνεια, νομίζω, διαφορά γνωστά πράγματα περί φιλελληνισμού, ιδεολογικό και πολιτικό κίνημα, που αναπτύχθηκε τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική και αποσκοπούσε στην ηθική και υλική ενίσχυση των Ελλήνων πριν και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Ορόσημα, τα οποία επηρέασαν το φιλελληνικό ρεύμα, ήταν η Αμερικανική Ανεξαρτησία 1776 και η Γαλλική Επανάσταση 1789. Οι όψεις του φιλελληνικού ρεύματος ήταν τόσο σε υλικό επίπεδο, όσο και σε καλλιτεχνικό. Πνευματικό, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί μια φιλελληνική κουλτούρα που επηρέασε έντονα την Ευρώπη της εποχής και τον κόσμο της εποχής. Να τονίσω εδώ πέρα ότι ο περιγυρισμός δεν ταυτίζεται πάντα με τον φιλελληνισμό. Σε σχέση με τον περιγυρισμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα βασικά κίνητρα εκκινούν από τον οριανταλισμό, δηλαδή τη γοητεία που ασκεί η μυστηριώδης Ανατολή, όμως υπάρχει κάτι άλλο κάτω από αυτό. Οι πυρηγητές ταξιδεύουν πολλές φορές κατά την εντολή και με την οικονομική υποστήριξη της επίσημης εξουσίας ή της Εκκλησίας. Άρα, αποσκοπεί και στην καλλιέργεια των σχέσεων με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το εμπόριο και πολλές φορές τον προσελητισμό των πληθυσμών. Και οπωσδήποτε σε ενδιαφέρουν τα απομεινάρια της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας, συχνά ως αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών. Ειδικότερα για τον 18ο αιώνα. Δεν αφισβητείται αρχικά η καταγωγή των νέων Ελλήνων της εποχής με τους αρχαίους, αλλά παρατηρούμε μια μετατόπιση των ενδιαφέροντων στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού και όχι μόνο της αρχαιότητας. Αυτό οφείλεται και στην ανάπτυξη των κλασικών και ανθρωπιστικών σπουδών στην Ευρώπη. Αρκετά γρήγορα εντοπίζεται ένα αίσθημα απογοήτευσης, διότι οι πυρηγητές αδυνατούν πάρα πολλές φορές να
ταυτίσουν απόλυτα τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό με τον αντίστοιχο νεοελληνικό. Και προς τα τέλη του αιώνα εμφανίζεται η θεώρηση ότι οι σύγχρονοι Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση με τους αρχαίους. Για να δούμε όμως τι συμβαίνει με τη φυσιογνωμία των κειμενικών αναπαραστάσεων. Παραθέτω κάποιες διαφάνειες με αυτούσια κείμενα και τονίζω κάποιες λέξεις, κάποιους όρους. Εδώ από το κείμενο της Βαταγκιού βλέπουμε μόνο τις πόσους διαφορετικούς, ετερόκλητους και μερικές φορές ασύνδετους όρους συμπεριλαμβάνει. Όρους που αφορούν την αρχαιότητα, τον πολιτισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και δίνει και κάποιες πληροφορίες σε σχέση με το ύφος των χωρών. Έχει έναν επιθετικό προσδιορισμό μαλακό. Εδώ ο τίτλος διαφάνειας είναι ιστορικά συμπηλήματα πώς ανώμια πράγματα και ετερόκλητα συνθέτουν πολλές φορές τα δεξιδυτικά κείμενα, όπου βέβαια η αρχαιότητα είναι παρούσα. Ένας άλλος περιηγητής, ξεκινάει ο Πόρτερ, διπλωμάτης της εποχής, με την θέση ότι οι σύγχρονοι Έλληνες μοιάζουν πολύ τους νεοέλληνες, αλλά παρακάτω οι Έλληνες δεν φαίνεται να μοιάζουν με εκείνους που ζούσαν την εποχή του Περικλή, ούτε με τους νικητές των Περσών. Ένας όρος που είναι αρκετά ενδιαφέρον, νομίζω, είναι η επιπολαιότητα. Γιατί παρακάτω μας λέει ότι χωρίς να ξέρουν ότι είναι ο Όμηρος, ο Ανακρέων και ο Θεόκλητος, είναι πλημμυρισμένη από ποίηση, τραγούδια αγάπης, μπαλάντες, ποιμενικά. Και εδώ η αρχαιότητα είναι παρούσα, αλλά ο Πόρτερ μας δίνει πολύ περισσότερες πληροφορίες και ονομασίες κυρίως χωρών, όπως Ρωμαϊκά και Ελληνικός χωρός και η Πηγή. Και βεβαίως προχωράει και σε μια τυπολογική που έχει να κάνει και η αισθητική φύση και άσχημους και απρεπείς χωρούς, τους Ιωνικούς. Ακούει τέτοιο. Εδώ... Συγγνώμη, κάποιο μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Εδώ βλέπουμε κάποιους παραλληλισμούς με αυτές τις περιηγητικές κειμενικές αναπαραστάσεις και αυτό που ονομάζω δημόσια χορολογία, δηλαδή το λόγο περί χορού, περί παραδοσιακού χορού ή χορού γενικότερα, που δεν αφορά μόνο τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά τους φορείς και τις συλλογικότητες που ασχολούνται με αυτόν, είτε στον χώρο της πράξης, της χορευτικής πράξης, είτε στο δημοσιογραφικό λόγο και στον καθημερινό λόγο. Η αρχαιότητα ως καταγωγικός μύθος είναι ουσιαστικά συγκροτεί το πλαίσιο κατανόησης της ελληνικότητας. Άρα πάει χέρι-χέρι με την ίδια την φιλοσοφία και την θεσμοθέτηση και συγκρότηση του ελληνικού έθνους κράτους. Οι θέσεις κινούνται μεταξύ ρομαντισμού και εξελικτισμού. Είναι χαρακτηριστικό τα περιηγητικά κείμενα χρησιμοποιούνται για τη θεωρητική πλαισιοθέτηση πολλών συγγραμμάτων για τον χορό, ειδικά για τον παραδοσιακό χορό, είτε οδηγούς, είτε και επιστημονικά κείμενα. Άρα, εδώ πέρα παρατηρούμε σε μια συνάφεια ότι οι χορευτικές μορφές αντιμετωπίζονται και στη μία περίπτωση και στην άλλη ως παγιωμένες ονομασίες και όχι δημιουργήματα ως πολιτισμικές μορφές του κυρού τους που διατηρούν με τα ιστορικά και τα κοινωνικά συμφραζόμενα. Είναι χαρακτηριστικό στην περίπτωση των άσημων χωρών. Φαίνεται στους περιηγητές ότι η μέθυξη, αυτός ο δημιουργικός τρόπος, προκαλεί αμηχανία στο δυτικό σώμα. Δεν είναι τυχαίο ότι ακολουθείται πάρα πολλές φορές, ειδικά στον 20ο αιώνα στις αρχές, και από τους μελετητές του παραδοσιακού χορού τότε. Αυτή λοιπόν η θεωρία είναι πολύ δημοφιλής και νομιμοποιητική και στα άτομα και τα σωματεία που ασχολούνται με τον ελληνικό παραδοσιακό χορό. Δηλαδή, ξεκινούν το πρώτο κεφάλαιο λίγο πολύ. Αναφέρεται στην αρχαιότητα και η στήριξη αυτής της θέσης έρχεται από τα κείμενα των περιηγητών. Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μια διαπλοκή όλων αυτών των κειμένων. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό συναντάται έντονα και στην προεπιστημονική φάση των σπουδών του χορού στην Ελλάδα και στην πρωτοεπιστημονική. Και δυστυχώς συνεχίζεται και μέχρι σήμερα μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό ότι έτσι εγκλωβίζεται ο χορός σε στατικές και στεγανές αναλύσεις και κατηγοριοποιήσεις. Τώρα, ποια είναι η κατάσταση και οι θέσεις για τη φυσιογνωμία του ελληνικού χορού μέσα από τα κείμενα.
Τα κείμενα του Γκίση είναι τα πιο γνωστά που επηρέασαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη θεωρία για τον ελληνικό χορό και την ιστορία του ελληνικού χορού σε οποιοδήποτε επίπεδο, ακαδημαϊκό και εξωακαδημαϊκό. Σε αυτό το παράδειγμα βάζει το ζήτημα του πώς μεταδίδεται ένας χορός, πώς μαθαίνεται ένας χορός, είναι παλιή και κληρονομική και δεν χρειάζεται η παρουσία ενός ειδικού γνώστη. Κρατάμε αυτή την σημείωση, διότι ο ρόλος του ειδικού και του μεσάζοντα έρχεται αργότερα, αλλά στη Δυτική Ευρώπη είναι ήδη γνωστός. Με άλλη γνωστή η μετάμεση σημεία που επηρεάζει οι θέσεις της έχουν συζητηθεί πάρα πολύ και έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ με διάφορους τρόπους πάλι ακαδημαϊκά και έξω ακαδημαϊκά στον χώρο του παραδοσιακού χορού. Για μένα προχωράει σε μία πέρα τη σχέση με την αρχαιότητα, σε κάποιες παρατηρήσεις που είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, ειδικά για την εποχή την οποία γράφονται. Βάζει το ζήτημα ότι στη Δυτική Ευρώπη ο χορός είναι τέχνη, άρα εδώ αρχίζει να εμφανίζεται το δίπολο high art και low art, ενώ βέβαια το θεωρεί ως πλεονέκτημα, οι χορείς στην Ελλάδα είναι φτιαγμένοι για όλο τον κόσμο. Άρα βάζει την παράμετρο της συμμετοχής, του κοινωνικού χαρακτήρα. Ο χορός μαθαίνεται από τη μάνα στα παιδιά και δεν έχουν αναλάβει χοροδιδάσκαλοι. Το βλέπουμε και στη θέση του κοινής παραπάνω. Στο τέλος μεταφέρει και ένα παράπονο και λέει ενώ οι Γάλλοι υιοθέτησαν και τελειοποίησαν όσα τους μετέφερε η αρχαιότητα, δεν έκανα το ίδιο σε σχέση με τις γυναίκες, άνω των 30 χρονών. Στην Ελλάδα χορεύουν όλοι χωρίς περιορισμό ηλικίας και φυσικά έρχεται να ενισχυθεί αυτή τη θέση πάλι μέσα από την αρχαία ελληνική γραμματεία, επειδή ο χορός ανήκει στις χάριτες και αυτές μοιράζονται σε κάθε ηλικία. Θα συμφωνήσω με τη θέση της φίλης της Νάσης της Χαρμαντά. Αφού το κείμενο γράφεται το 1971, το 76-79 είναι περίπου 45 χρονών και το παράπονο τους είναι κατανοητό και ενδεικτικό για την προσωπικότητά της και εγώ θα προσθέσω ότι είναι και μια πρώιμη φεμινιστική θέση περί συμμετοχής στο χορό και στη τέχνη γενικότερα. Μια άλλη θέση του Γκίση που βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είναι παρουσιάζεται σε αυτή τη διαφάνεια. Αυτή η ελληνική χώρη που διατηρούνται από τους πολυάριθμους που είχαν εφεύρει οι αρχαίοι προχωράει. Η απλή σύγκριση με τους αρχαίους χορούς μπορεί να τους δώσει κάποια αξία, το κρατάμε αυτό, ή να τους κάνει ενδιαφέροντες σε όσους τους είδαν, που κρατάμε το είδαν, να χορεύονται και να εντυπωσιάστηκαν περισσότερο από την αξία αυτής της ομοιότητας, την ομοιότητα δηλαδή με την αρχαία Ελλάδα, παρά από την ίδια την εκτέλεση. Εδώ αρχίζει ο λόγος της χώρας περιαισθητικής. Και εδώ ο Ρίτσελ του προχωράει και μάλιστα είναι εντελώς ομός, ελάχιστα όμορφη, ποταπή και χωριάτικη. Ξεχωρίζει μόνο το χορό ρωμαϊκά όταν χορεύεται από καμιά εικοσαριά ωραίες γυναίκες. Είναι το πιο ευγενές και μεγαλόπρεπο θέαμα χορού που μπορεί να δει κανείς. Και δηλώνει σίγουρος ότι ο κύριος Νουβέρ, ο μεταφυσικός του χορού, θα έπαιρνε ένα τμήμα του για να συνθέσει τα παλέτα του. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Νουβέρ είναι ο θεωρητικός του κλασικού χορού. Άρα λοιπόν εδώ αυτές οι περιηγητικές κειμενικές χορογραφίες αναδεικνύουν πολύ έντονα τον λόγο της εποχής και ουσιαστικά τη θέαση περιαισθητικής και ιδεολογίας. Μιλάμε σαφώς για εγγράμματες αξιολογήσεις και η φακή τους είναι ιδεολογική σε κάθε περίπτωση. Άλλες φορές μειοπική και άλλες φορές πρεσβειοπική. Δεν είναι τυχαίοι καθόλου οι επιθετικοί προσδιορισμοί. Ευγενικός, τρυφερός, μαλακός, γελίος, μονότονος, βαρετός κτλ. Άρα λοιπόν το ερώτημα που τίθεται είναι ο χορός ο ελληνικός ευγενές και μεγαλόπρεπα θέαμα που αξίζει κάποιος να το δει. Είναι καλλιτεχνικά άξιος. Αυτό βλέπουμε, μας έρχεται και από την ιστορία των κινημάτων της τέχνης, αλλά και των φιλοσοφικών ρευμάτων. Ροκοκό, νεοκλασικισμός και ρομαντισμός. Αυτές όμως οι περιγενικές θεωρήσεις βλέπουμε ψήγματα αυτού του λόγου ή τις ίδιες αντιφάσεις και τα διλήμματα και στον 20ο αιώνα. Γι' αυτό σε αυτή την περίπτωση εδώ παραθέτω ένα απόσπασμα της Κριστινίτου, ενός πολύ βασικού μέλους του Λυκείου των Ελληνίδων.
Όταν τίθεται το ζήτημα της επισκηνής αναπαράστασης και παράστασης των ελληνικών χωρών, για μένα αυτό που έκανε πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα έχει αξία να ενδοθεί μέσα από την κριτική στον εξελικτισμό. Αυτό το τρίψυχο άγριος, βάρβαρος, πολιτισμένος, που φυσικά πολιτισμένος με την έννοια του civilized, άρα το μέτρο σύγκρισης μπαίνει από πάνω, μπαίνει από τον σημαντικό άλλο, από τη Δυτική Ευρώπη, αλλά εδώ στην εγχώρια, αν θέλετε, επεξεργασία όλων αυτών των ζητημάτων, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι συναντούν κάποια, το παραδοσιακό χώρο συναντούν κάποια διέξοδα. Αμφιβάλλουν αν έχει πλήρως την αισθητική και την καλλιτεχνική αξία. Θεωρούν ότι δεν έχει φτάσει στο ανώτερο στάδιο της εξέλιξης, να είναι ένας πολιτισμένος, άρα έχει ανάγκη εκπολιτισμού με μέτρο την αρχαιότητα. Άρα χρήζει περαιτέρω αισθητοποίησης. Προσωπικά βρίσκω ενδιαφέρον και το παράδειγμα της γενιάς του 30, η οποία κλήθηκε να ανανοηματοδοτήσει το περιεχόμενο της ελληνικότητας και της αναλογίας μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Και βλέπουμε ακόμα και στο λόγο ενός από τους συντηρητές του προγράμματος, του ελληνικού προγράμματος, ότι αυτές οι αντιφάσεις και τα διλήμματα βρίσκονται μπροστά. Είναι αξιόλογη η χωρητική παράδοση, αλλά έχει νόημα εντός ενός εξελικτικού σχήματος. Ο καλλιτέχνης είναι αυτός που θα τραβήξει τον παραδοσιακό χορό και θα τον φέρει σε μια ανώτερη αισθητική φόρμα. Άρα χρήση εξελίξεως και καλλιτεχνικοποίησης. Δεν είναι του παρόντος, μπορεί να συζητηθεί ότι όλα αυτά νομίζω ήταν στο τραπέζι και στο ζεύγος Σικελιανού Πάλμερ σε σχέση με τις θρησκευτικές γιορτές και άτομα του Λυκείου των Ελληνίδων και της Δωραστράτου έχουν άμεση σχέση και συνεργασία με πολλούς εκπροσώπους της γενιάς του 30 και εκπροσώπους της ελληνικής ακαδημαϊκής λογογραφίας, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό. Άρα λοιπόν εδώ, σε αυτή τη χορευτική σύγκρουση εισαγωγικά, βλέπουμε ότι ο θεατρικός χορός, ο ευγενικός, είναι η μονάδα μέτρησης της αισθητικής. Το μας έρχεται, βέβαια, μας αναδύει και το πρόσωπο της αισθητικής ανωτερικότητας που προβάλλεται η εκοσμίκευση και η ατομικότητα. Μιλάμε για δύο κόσμους, προφορικότητα, όπου ο κόσμος ακρόαση, ο κόσμος συμβάν, σε αντίθεση με την εγκρεματοσύνη, όπου στηρίζεται στην οπτικότητα, στην όραση. Άρα μιλάμε για το χορό ως θέαμα, ο χορός επισκηνής και ως εμπόρευμα. Από την άλλη μεριά, ο ελληνικός παραδοσιακός χορός, κοινωνικός, συμμετοχικός, συμπεριληπτικός και εξισωτικός. Ωστόσο, μπορεί να φαίνεται μια συγκρουσιακή κατάσταση, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την επεξεργασία και τη θεωρητική ερμηνεία αυτών των δομιστικών διπόλων. Είναι καλά να τεθούν ως για αρχή της συζήτησης, αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι να δούμε τη διαλεκτική μεταξύ αυτών των διπόλων. Το ελληνικός, μη ελληνικός, παραδοσιακός, μη παραδοσιακός, δυτικός, μη δυτικός, θεατρικός και μη θεατρικός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπακώστα, για αυτό το πλαίσιο που μας δώσατε τώρα, πιο συγκεκριμένο, για τον ελληνικό παραδοσιακό χορό και για τις αναπαραστάσεις που προκύπτουν μέσα από περιηγητικές κειμενικές αναφορές. Θα μας δοθεί χρόνο στη συνέχεια να μπούμε σε λεπτομέρειες. Αλλά ας περάσουμε σε μία ακόμα πιο συγκεκριμένη πτυχή του ελληνικού παραδοσιακού χορού. Και είναι η τρίτη κατά σειρά εισήγηση για να ολοκληρωθεί αυτή η ενότητα. Η εισήγηση αυτή θα γίνει από την Ρένα Λουτζάκη, η οποία είναι κοινωνική ανθρωπολόγος με ειδικότητα στον χορό. Σπούδασε κινησιογραφία και συγκεκριμένα στο σύστημα Λάμπεν, που αν δεν σφάλω είναι ένα σύστημα καταγραφής και ανάλυσης της κίνησης. Σπούδασε λοιπόν το σύστημα αυτό στο Folkwang Hochschule für Musik, Theater, Tanz στη Γερμανία. Και στη συνέχεια, με υποτροφία του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος, έκανε σπουδές στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Εθνομουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο Queen's του Belfast στην Ιρλανδία, όπου και αναγορεύτηκε διδάκτο. Για 23 χρόνια περίπου συνεργάστηκε ως ερευνήτρια με το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα στο Ναύπλιο, το γειτονικό μας Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, γιατί είναι πολύ κοντά στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών.
και από το 1996 μέχρι το 2013 δίδαξε ανθρωπολογία του χορού αρχικά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η έρευνά της, η οποία γνωρίζω ότι συνεχίζει ακάθεκτη, αν και είναι αφιπηρετήσια καθηγήτρια, επικεντρώνεται στην πολιτική διάσταση του χορού, αλλά και σε θέματα όπως τα συστήματα κίνησης, τις σχέσεις κοινωνίας και χορού, το φύλο και τους πολιτιστικούς συλλόγους. Το θέμα που θα μας παρουσιάσει σήμερα είναι «Ο χορός του Ζαλόγου, ένας μύθος με ιδιαίτερη αντοχή». Αγαπητή κυρία Λουτζάκη, ο λόγος σε εσάς για περίπου 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Η εποπτεία της Ελληνικής Επανάστασης το 1821 ήταν ένα κοσμοϊστορικό γεγονός για όλη την Ευρώπη και στην εποχή του ρομαντισμού η έννοια της θυσίας για την πατρίδα, τις ελευθερίες και τις τυραννοκτονίες κυριαρχούν στη λογοτεχνία, την ποίηση, τη ζωγραφική, τη μουσική, το θέατρο. Η Ελλάδα γίνεται σύμβολο της πράξης των επαναστατών, συγκινούν την κοινή γνώμη. Κανένα άλλο πολυελευθεριωτικό από τον τουρκικό ζυγό κίνημα στον χώρο των Βαλκανίων δεν είχε την απήχηση που είχε η Ελληνική Επανάσταση σε ευρύτατα στρώματα, στο λαό και σε κατώτερες τάξεις, στη διανόηση, στους καλλιτέχνες, στους εραστές της εφήμερης παραλληλότητας που είχαν ενθουσιαστεί με τη θαραλέα, την ηρωική στάση ενός μικρού λαού που αποφάσισε να αναμετρηθεί με την υπερδύναμη της εποχής για να πραγματοποιήσει τα εθνικά του ιδεώδη και να αποκτήσει την ποδητή ελευθερία προεπαναστατική περίοδο. Έντονη ήταν η παρουσία της εξαίρεσης των σουλιωτών, του ολοκαυτώματος, της θυσίας των σουλιωτών στο Ζάλογο, για τα οποία υπήρχε πλήθος ιστορικών αφηγήσεων. Πρώτος που γράφει τα γεγονότα του Σουλίου είναι ο Χριστόφορος Περεβός, στο έργο του οποίου ιστορία του Σουλίου και της Σπάρτας, που έτυχε 3 εκδόσεις και 2 μεταφράσεις στα Ιταλικά και στα Γαλλικά, υπάρχει μια ανακολουθία στην αφήγηση του συγγραφέα αναφορικά με την ύπαρξη ή του χορού, που έδωσε την αφορμή σε ορισμένους ιστορικούς να αμφισβητήσουν, όπως θα δούμε στη συνέχεια, την ύπαρξη του χορού. Συγγνώμη ένα λεπτό. Κόλλησε. Ούτε μπρος και πίσω. Βλέπουμε την πρώτη διαφάνεια. Τη δεύτερη. Ναι. Το θέμα που το 2013 επανήλθε στην επικαιρότητα έπειτα από σχετικές δηλώσεις γνωστής εκπροσώπου του Κοινοβουλίου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον γιατί σε αυτό διασταυρώνονται οι μυθοποιητικές ενορμήσεις των δύο πολεμίων στη σύγκρουση της εθνοκεντρικής ιστοριογραφίας μας που θεωρεί το χορό του Ζαλόγου ιστορικό γεγονός και της αντιεθνικοκεντρικής που χαρακτηρίζει ιστορικό μύθο. Μια ολοκληρωμένη απάντηση στο ερώτημα τη βρίσκουμε διατυπωμένη στο μελέτημα του Αλέξη Πολίτη, όπου ο συγγραφέας έχει συλλέξει 23 ιστοριογραφικές αναφορές στα γεγονότα του Ζαλόγου, από την πρώτη του Μπαρτόλτη ως το τέλος του 19ου αιώνα, με σκοπό να ελέγξει την αξιοπιστία τους. Οι 14 από αυτές μιλούν για χορό των γυναικών, ενώ στις υπόλοιπες 9 μνήμα χορού δεν υπάρχει. Αξιολογώντας την ποιότητα της κάθε αναφοράς, ο πολίτης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο χορός του Ζαλόγου αποτελεί μαζί με τις μυθοποιημένες εκδοχές των κλεφταρματολών και των ανεπάλληλων εξεγέρσεων κατά Οθωμανών το συμπληρωματικό τέρι του κρυφού σχολιού. Για να ολοκληρώσει λοιπόν τη σκέψη του, διευκρινίζει. Αν το κρυφό σχολείο αποτελεί μια κατασκευή του μηδενός, ο πυρήνος των γεγονότων του Ζαλόγου υπήρξε. Δηλαδή, οι υπερασπιστές και οι προδότες του Σουλίου, όπως και οι γυναίκες που αυτοκτόνησαν. Η μυθοποίηση βρίσκεται μονάχα στην εξειδανίκευση στο χορό. Και με αυτό το δημοσίευμα λύθηκε το πρόβλημα του χορού. Για να δούμε. Θα πάει παρακάτω. Μάλιστα.
Οι επόμενες διαφάνειες είναι λιγάκι αποσπασματικές, γιατί το θέμα είναι αρκετά πολύπλοκο, έχει πάρα πολλές πτυχές. Άρα, για να μπορέσουμε να δώσω μια ολοκληρωμένη εικόνα, θα παρακολουθήσουμε τα γεγονότα. Εδώ δεξιά υπάρχει επάνω που υπάρχουν οι χρονολογίες, οπότε λίγο ως πολύ μπορείτε και εσείς να παρακολουθήσετε την σειρά των γεγονότων. Τα γεγονότα του Σουλίου ως πηγή δημιουργία στην Ευρώπη του 19ου αιώνα. Έχουμε λοιπόν μπαλέτα, έχουμε όπερα, έχουμε ζωγραφικές απεικονίσεις, όπου σε αυτές τις απεικονίσεις δεν υπάρχει ποτέ χορός. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Οι Σουλιώτες και ο χορός τους λοιπόν του Ζαλόγου προσφέρουν ένα στοιχείο ελκυστικό για ποικίλες καλλιτεχνικές παραγωγές. Την ίδια περίοδο δυναμικό παρόν δίνουν και οι ζωγράφοι. Έχουμε ένα σουηδικό τρίπρακτο ιστορικό δράμα που παίχτηκε ήδη το 1827, μία όπερα που παίζεται στη Βενετία και επαναλαμβάνεται και στην Κέρκυρα και στη Μάλτα, ενώ οι ζωγράφοι Σέφνερ, Πινέ, Ντενεβίλ απεικονίζουν σκηνές του... Έλα. Γιατί κολλάει. Ναι. Η πρώτη απεικόνιση του χορού σε ζωγραφικό πίνακα που έχουμε είναι του Θεόφιλου. Γίνεται αρκετά αργά, το 1929. Τώρα, το που είδε ο Θεόφιλος και απεικόνισε το χορό, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που ήδη το έχω διαπραγματευτεί σε ένα άρθρο «The Dance of Zalongos, an inverted tradition on canvas». Έφυγε. Έλα. Έλα. Έργα με πατριωτικό περιεχόμενο, ιδιαίτερα σημαντικά για τη λαϊκή μνήμη, που αναδείκνυαν έννοιες όπως θυσία για την ελευθερία και πίστη στην πατρίδα, εντάσσουν συχνά στο ρετόριο του λαϊκού θεάτρου. Τα μπουλούκια που ιδιαίτερα την ελληνική επαρχία, δίνοντας παραστάσεις, τεχνικό επαρχιακό θέατρο που βάδιζε πάνω στα ίδια χνάρια με τα μπουλούκια, καθώς το σχολικό θέατρο συμπλήρωνε το ένα το άλλο, καθώς τα έργα που επέλεγαν να παρουσιάσουν ηθογραφίες και ιστορικού περιεχμένου και άλλα, είτε κατεξοχή εθνοπαιδαγωγικού χαρακτήρα αφηγήματα. Το πρώτο ανάμεσα στα ηρωικά ήταν ο χορός του Ζαλόγκου του Σπυρίδωνος Περεσιάδη, όπου έχουμε την απαχή της διάδοσης και διάδοσης του χορού μέσω του θεάτρου. Είναι ένα έργο σε τέσσερις πράξεις που παραστάθηκε για πρώτη φορά από το θείο σε Παπαστεφάνου Κουκουδάκη στο Θέατρο Αθήνεων, που βλέπουμε στα αριστερά, Μάρνης και Πατησίων γωνία. Είναι το θέατρο που σχετικά πρόσφατα καταδαφίστηκε. Ποίημα, μουσική και οι μετατροπίες τους. Στις αναρρύθμιτες ποιητικές συλλογές τοπικής εμβέλειας και στη δισκογραφία, κάτω από την ετικέτα δημοτικό, δημοτικοφανές κλπ, υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές του ποιητικού και μουσικού κειμένου. Στις μουσικές καταγραφές εκδόσεις συναντάμε διαφορετικές εκδοχές της μελωδίας, από τη λαϊκή εκδοχή που σώζεται από την καταγραφή σε βυζαντινή παρασημαντική του Κωνσταντίνου Ψάχου το 1906, όπου αναφέρει χαρακτηριστικά ως «άδεται εν Πελοποννήσω», που σημαίνει ότι σε κάποια άλλη περιοχή τραγουδιέται διαφορετικά, μέχρι τη λόγια διασκευή Σακελαρίδου το 1820, του Λαμπελέτ το 1932 και στην έντεχνη βεβαίως γνωστή δημιουργία του Νίκου Σκαλκότα το 1935, που εντάσσεται στους ελληνικούς χορούς. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε με σημαντικές ερμηνεύτριες, ανάμεσα στις οποίες είναι η Μαρίκα Μπαπαγκίκα και η Φλέρη Ταντονέκη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί και η σημαντική συμβολή του ξένου τύπου, The National Herald, στη διάδοση των γεγονότων του Σουλίου στη Διασπορά. Βλέπουμε εδώ κάτω το Folk Songs of Many Peoples. Είναι μια συλλογή μουσικών και τραγουδιών και χορών,
όπου όταν φτάνουμε στο σημείο που εκεί που δημοσιεύεται ο χορός του Ζαλόγγου, από κάτω έχει το διακριτικό ότι είναι παρμένο από, από τον εθνικό κήρυκα που κυκλοφορούσε στην Νέα Υόρκη. Ο χορός του Ζαλόγγου απομονώνεται από το θεατρικό έργο και εντάσσεται στο χορευτικό ρεπερτόριο του Λυκείου των Ελληνίδων. Εδώ βλέπουμε ένα πρόγραμμα από τα θεστήρια του 1911. Στο δεξιό, στο εσωτερικό, ήδη αναφέρεται ο χορός του Ζαλόγγου, αλλά και σε επόμενες χρονιές το Λύκειο εντάσσει το χορό του Ζαλόγγου στο πρόγραμμά του. Ο δρόμος για το χορό λοιπόν του Ζαλόγγου έχει ανοίξει σε σχολικές εθνικές γιορτές. Έχουμε πάρα πολλά εγχειρίδια για εκπαιδευτικούς, όπου οι σχολικές εθνικές εορτές συμπληρώνουν την ιστορική παιδεία των μαθητών και παίζουν σημαντικό ρόλο στην εθνική διαπαιδαγώγηση. Ως τελετουργικές διαδικασίες, οι γιορτές συνδέονται με την εμπέδωση αξιών για την διδασκαλία ορθών προτύπων, συμπεριφοράς, τόνωση του εθνικού φρονήματος και ενίσχυση της θρησκευτικής πίστης. Στο πλαίσιο των γιορτών, οι μαθητές βιώνουν ένα χρονικό μετασχηματισμό, όπου το παρελθόν με την βοήθεια της μνήμης μετατρέπεται σε παρόν. Τέλος πάντων, ήταν διάφορες εκδόσεις, είναι στον Καραγκιόζη, είναι στα κλασικά εικονογραφημένα, έχει αποτυπωθεί σε πάρα πολλές μορφές και επίσης έχει γίνει και ταινία το 1959 σενάριο του Τατασόπουλου και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Το πιο γνωστό γλυπτό που υπάρχει είναι το του Γεωργίου Ζογκολόπουλου, «Οι ηρωίδες του Ζαλόγγου», που δεσπόζει επάνω στο Ζάλογγο και φαίνεται από πολύ μακριά, ένα πάρα πολύ ψηλό γλυπτό, που η κατασκευή του διήρκησε από το 1954 μέχρι το 1960. Οι φωτογραφίες είναι από τα Εγγένεια. Έλα. Στην πορεία του στον χρόνο, ο χορός του Ζαλόγγου δεν θα παραμείνει ένα απλό σχήμα λόγου. Μπορεί να φορτιστεί με νέο περιεχόμενο. Ελπίζουμε. Το Ζάλογγο καταλαμβάνει κεντρική θέση στην αντίσταση. Πάει και έκπληξη. Λειτουργώντας ως μεταφορά, ως παρομοίωση, ως κυριολεξία. Για παράδειγμα, η Λέλα Καραγιάννη τραγούδησε και χόρεψε το «Έχει για καημένε κόσμε» όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με το εκτελεστικό απόσπασμα στο Χαϊδάρι. Τα χρόνια του εμφυλίου, το ίδιο τραγούδι συνόδευε τις γυναίκες κρατούμενες που θέστηκαν με τη σειρά τους μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αντίστοιχη τελετουργία υιοθετούν οι μελοθάνατοι στον φυλακό Ναβέροφ, τραγουδώντας το «Έχει για καημένε κόσμε», χόρευαν γύρω από το φίνικα της αυλής των φυλακών, προτίου οδηγηθούν στο απόσπασμα. Ένα άλλο παράδειγμα, η κατάληψη της νομικής το 1973. Στη διάρκεια της κατάληψης της νομικής, οι φοιτητές της νομικής και της φιλοσοφικής τραγουδούσαν στην ταράτσα της νομικής, εδώ δεν έχουμε χορό βέβαια, το τραγούδι «Έχει για καημένε κόσμε», με παραλλαγή στο τελευταίο στίχο και οι φοιτητές δεν ζούνε δίχως την ελευθεριά. Το τραγούδι ακουγόταν επίσης μαζί με το «Ποτέ δεν θα κάνει ξεστεριά», το γνωστό τραγούδι που τραγουδούσε ο Νίκος Ξυλούρης, και στην κατάληψη του Πολυτεχνείου «Προφορική μαρτυρία». Ιδεολογικά φορτισμένοι όροι «παράδοση» και «λαϊκή παράδοση», η ιστορία ενός έθνους αποτελεί το θεμέλιο της ταυτότητάς του, πάνω σε αυτό το θεμέλιο συγκροτείται ο πολιτισμός του, όχι μόνο με τη βαριά έννοια της κληρονομιάς του παρελθόντος, αλλά και με αυτή του σύγχρονου πολιτιστικού αποτυπώματος. Το αποτύπωμα αυτό δεν νοηματοδοτεί μόνο την ταυτότητα του έθνους, αλλά παράλληλα λειτουργεί και ως πολιτιστικό προϊόν με δυνητικά, εθνική και διεθνή εμβέλεια.
και ο μύθος συνεχίζει την πορεία του ακάθεκτος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Λουτζάκη. Ήταν πολύ όμορφη η παρουσίασή σας και διαφώτισε πολλές πτυχές. Συγγνώμη γιατί... Ήταν όλα καθαρά, παρόλο που υπήρχαν κάποιες τεχνικές δυσκολίες, νομίζω ήταν αντιληπτά αυτά που μας παρουσιάσατε και οι διαφάνειές σας και ακόμα και το βίντεο στο τέλος, αν και κόλλαγε λίγο, η αίσθηση ήταν ξεκάθαρη. Θα παρακαλούσα τους τρεις συζητητές να ανοίξουν τα μικρόφωνά τους, καθώς τώρα περνάμε στην ενότητα της συζήτησης μεταξύ των μελών του πάνελ. Είχαμε την ευκαιρία με αυτές τις τρεις σύντομες εισηγήσεις να ξεκινήσουμε από μια γενικότερη εστίαση. Αναφερόμουν πρώτα στο πόσο χορός συνδέεται με αυτά τα απελευθερωτικά κινήματα. Στη συνέχεια να εστιάσουμε στο ελληνικό πλαίσιο και στη διαμόρφωση ενός είδους χορευτικού φιλελληνισμού, ο οποίος όμως έχει ένα διάλογο εσωτερικό, θα δούμε περισσότερα ενδεχομένως να μας πει ο κ. Παπακώστας. Και με την κυρία Λουτζάκη μπήκαμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής, στον περίφημο χώρο του Ζαλόγου. Είδαμε πτυχές που εμένα τουλάχιστον δεν μου ήταν όλες οικίες, ενώ ο χώρος του Ζαλόγου μας είναι πολύ γνωστός. Παρόλα αυτά η ισορροπία μεταξύ μύθου πραγματικότητας, μετωνυμίας και πραγματικής ιστορικής διάστησης δεν είναι πολύ, όλα αυτά δεν είναι πολύ σαφή. Νομίζω ότι και οι τρεις τώρα ομιλητές έχουν ανοιχτό το μικρόφωνο τους, οπότε μπορούμε να μπούμε στη δικασία της συζήτησης. Έχουμε έτσι 20 λεπτά γι' αυτό και στη συνέχεια θα δεχθούμε ερωτήσεις και από το κοινό. Θα δώσω σε λίγο πληροφορίες για το πώς θα γίνει αυτό διαδικαστικά, τις ερωτήσεις του κοινού. Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα προς την κυρία Μπαρμπούση. Μας δείξατε ότι η συλλογική χαρά και η επαναστατική δράση οδηγεί σε ένα είδος κοινωνικού αναβρασμού και όπως είδαμε και χορευτικής έκστασης. Πώς συντελείται αυτό, δηλαδή πώς διαπερνά διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές ομάδες που καμιά φορά ξαφνιάζει το ότι επιλέγουν το χορό για να εκφραστούν και το νοηματικό φορτίο που δίδουν σε αυτή τη χορευτική έκφραση. Παρακαλώ, αν έχει κάποιος το μικρόφωνο του ανοιχτό, να το κλείσει. Συνεχίζω λοιπόν την ερώτησή μου. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις ο χορός δεν είναι τόσο κάτι το παραστασιακό, αλλά κάτι το κοινωνικό. Τι έχετε να μας πείτε? Αν και ο εκθετικός χορός έχει γίνει και παραστατικός, αλλά δεν έχει σημασία, θεατρικός. Το σημαντικό είναι ότι με τον εκστατικό χορό μπορούσαν ή μπορούν οι άνθρωποι, οι λαοί, να όχι μόνο να εκτονωθούν, αλλά να εκφράσουν και την αντίστασή τους σε κάτι σε ένα κατεστημένο. Δηλαδή, η αδυναμία να πετύχουν με έναν άλλον τρόπο, με το χορό αυτό επιτυγχάνεται. Με το χορό τον εκστατικό, αν το πούμε έτσι. Δηλαδή και αυτό φαίνεται και μέσα στην πορεία της ιστορίας. Το μεσαίωνα που δεν είχαν καθόλου, δεν μπορούσαν καθόλου να αντιδράσουν διαφορετικά, το ότι είχαν βγει στους δρόμους και κάνανε τη χορομανία σήμαινε κάτι. Ήταν ο μόνος τρόπος να αντιδράσουν. Και αργότερα αυτό που λέει η Ehrenreich είναι ότι οι μαύροι, ας πούμε, δεν μπορούσαν να αντιδράσουν αλλιώς. Μέσα από την έκσταση τους έκανε να επαναστατήσουν και να ξεχάσουν συγκεκριμένα τα προβλήματά τους και να δημιουργήσουν έτσι ένα περιβάλλον πιο, θα λέγαμε, οικείο. Μέσα από από τη συλλογική, ας πούμε, αυτή χαρά και τον αναβρασμό που λέει και ο Ντικέμ. Μάλιστα. Κύριε Παπακώστα, σας άκουσα πριν που παρουσιάζατε το θέμα σας, που είπατε ότι αξίζει να δούμε τι εφαρμογές γίνονται αργότερα και τι άλλο υπάρχει. Και ήθελα να σας ρωτήσω, αν πέρα από τις παραστάσεις των κειμένων, των περιηγητών που μας αναφέρατε, υπάρχει ένα κίνημα για τον παραδοσιακό χορό, το οποίο το συναντάμε ίσως μέχρι και σήμερα, και δεν είναι μόνο παραστασιακό, αλλά και κοινωνικό. Ναι.
κατά την άποψή μου, επειδή αυτό είναι το τελευταίο μου έτσι, ελληνικό ενδιαφέρον, κυρίως στην Αμερική, υπάρχει ένα κίνημα κατά την άποψή μου χωρητικού φιλελληνισμού τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Και για να γίνω πιο σαφής, για ανθρώπους που ή και συλλογικότητες, συλλόγους, χωρητικούς φιλελληνικούς συλλόγους στην Ευρώπη κυρίως, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως μια κοιτίδα χωρητικής πράξης, αλλά με αφορμή τον παραδοσιακό χώρο. Και η διαφορά που έχουμε με τους περιηγητές είναι ότι οι περιηγητές μπορούν να έχουν και άλλα ενδιαφέροντα ή άλλα κίνητρα και να κινούσαν από άλλες αφετηρίες. Εδώ φαίνεται ότι ο χορός, ο παραδοσιακός όπως περιγράφεται, είναι ένα προσκύνημα για τους ανθρώπους. Θα ήταν πολύ άδικο και, μάλιστα, και νομίζω και λίγο επιπόλαιο να το χαρακτηρίσουμε ότι είναι μια κίνηση ορεντιλισμού ή μια κίνηση που στηρίζεται μόνο στον εξωτισμό. Δεν νομίζω ότι σημαίνει αυτό το πράγμα. Μόνο αυτό. Υπάρχουν και αυτά τα κίνητρα, σαφέστατα, ή υποβόσκουν. Δεν είναι αρχαία Ελλάδα του διατάφτα. Μπορεί να είναι, υπάρχει θαυμασμός για την αρχαία ελληνική γραμματεία, την κλασική Ελλάδα, αλλά υπάρχει μεγάλος θαυμασμός για τον λαϊκό πολιτισμό. Ξαναλέω, μια πρώτη θεώρηση θα μπορούσε να ήταν όντως ο εξωτισμός ή η κατανάλωση πολιτισμικών μορφών. Όμως η ιστορία αυτού του κινήματος στην Αμερική, ειδικά στην Αμερική, μας λέει και άλλα πράγματα. Θα προσπαθήσω να συνδυάσω σύντομα αυτά που είπε η κυρία Μπαρμπούση με αυτά που προσπάθησα να δείξω εγώ. Το κίνημα του IFD, το International Phone Dancing στην Αμερική, δεν είναι φρέσκο, δεν είναι νέο. Τώρα νομίζω συμπληρώνει έναν αιώνα. Είχε να κάνει τόσο με τη φυσιονομία του Αμερικανικού κράτους, δηλαδή αυτό το περίφημο Melting Pot, που δεν ήταν, με το χώρο δεν επιχειρούσαν την πειθαρχία στον αγγλοσαξονισμό, αλλά δώσουμε τον πολιτισμό σου για να κάνουμε τον Αμερικάνικο πολιτισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό, δηλαδή μια συμμετοχή σε αυτό το Melting Pot, αυτό ξεκίνησε και το 1930 με τα Κιπιόνορες, με τον περίφημο θεσμό των settlement houses, δηλαδή ολόκληρες γειτονίες όπου διαμένανε τόσο μετανάστες όσο και Αμερικανοί. Και εκεί υπήρχαν πολιτικά κέντρα όπου μία από τις δραστηριότητες ήταν ο χορός. Ειδικά οι Έλληνες και οι Βούλγαροι είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτό. Άρα λοιπόν, η συμμετοχή, και όχι τόσο να κάνουμε να αναγνωρίσουμε τον ελληνικό χορό, αλλά ο ελληνικός χορός στον μέτρο και στον βαθμό που θα υποστηρίξει την αμερικανική ταυτότητα, που θα συγκροτήσει, που θα βοηθήσει τη συγκρότηση της αμερικανικής ταυτότητας. Μετά όμως έλαβε και ένα έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, αυτούς που λέμε τώρα International Folk Dancers, και πάρα πολλοί από αυτούς είναι πανεπιστημιακοί, ένας από αυτούς είναι και ο Τίμωθι Ράις, γνωστός εθνομουσικολόγος. Έρχεται στο προσκήνιο ο βαλκανικός χορός. Ο ελληνικός χορός, μέρος αυτού του μορφώματος που λέγεται βαλκανικός χορός, λιγότερο δημοφιλής, να το κρατήσουμε αυτό, διότι σε επίπεδο κίνησης, ταχύτητας των ρυθμών κτλ. Βέβαια, η αναπαράσταση που είχαν οι Αμερικανοί από τον βαλκανικό χορό ήταν ο απότοκος της σχολής Μοησέιεφ. Δηλαδή, ο παραδοσιακός χορός επισκηνής με χορευτές επαγγελματίες εκπαιδευμένοι στο παλέτο. Καταλαβαίνετε όλη αυτή την ποιητική της εικόνας. Γίνεται ένας συμμετοχικός χορός, ειδικά στα πανεπιστήμια, και δεν είναι τυχαία τα πανεπιστήμια. Πανεπιστήμια που συνδέθηκαν με κινήματα, όπως στο Berkeley και στη Βοστόνη σε πάρα πολλά πανεπιστήμια. Και μάλιστα είχαν κάποια χαρακτηριστικά αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα κινήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ελληνοαμερικανοί, θα με συγχωρέσετε για αυτό βέβαια, αλλά χρησιμοποιούν για αυτή την ομάδα των ανθρώπων ένα πολύ επιθυμητικό όρο, ethnoids. Οι ίδιοι χρησιμοποιούν για τον εαυτό τους τους όρους άνθρωπος με δύο αριστερά πόδια, odd people, και ενσωματώνουν και οι ίδιοι τον όρο ethnoids. Βέβαια, το προφίλ αυτών των ανθρώπων έχει να κάνει well educated, και σε ποσοτική έρευνα που έγινε, τα πεδοχιακά και τα ιστορικά είναι σε πολύ υψηλό ποσοστό. Κλασική WASP πάρα πολλές φορές. Κλασικό WASP πάρα πολλές φορές. Εβραίοι αρκετοί. Και όλα αυτά δεν είναι καθόλου τυχαία.
προτιμούν σε επίπεδο επιτέλεση στα βουλγαρικούς χορούς, ειδικά βουλγαρικοί είναι πάρα πολύ. Υπάρχουν μικρές συλλογικότητες, πολύ μικρές, ολιγάρχες, κυρίως στην Καλιφόρνια, έτσι, η Κυψέλη στο Λος Άντζελες και το Κρέκφιτ στο Σαν Φραντζέσκο, που εκεί ασχολούνται μόνο με τον ελληνικό χορό. Εκεί θα έλεγα πολύ περισσότερο από ότι οι υπόλοιποι ψάχνουν για ένα πολιτισμικό σπίτι μέσω της ενσωμάτωσης. Δεν θέλουν την ελληνική κοσμοθεωρία μόνο, αν θέλουν να την γνωρίσουν μέσα από το χορό και να την κάνουν θέμα δικό τους. Δεν είναι τόσο απλό, βέβαια, μπορεί να το συζητήσουμε. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είναι κατανοητό ότι υπάρχει λοιπόν αυτό το κίνημα και θα επανέλθω σε λίγο σε αυτό το συγκριτισμό. Κυρία Λουτζάκη, ως προς το θέμα, θέλω να μείνω λίγο ακόμα στο θέμα του βαθύτερου κοινωνικού μηνύματος που μπορεί να εκφράσει ένας χορός. Έχει ενδιαφέρον το πώς το βλέπουμε αυτό στην περίπτωση του χορού του Ζαλόγου. Σαφώς δεν είναι απλά ένας χορός που πρέπει να τον αποτυπώσεις και να τον αναπαραστήσεις, αλλά χρειάζεται να μπεις μέσα στον ρόλο και την ψυχολογία της σουλιώτισσας που κατακρεμνίζεται. Όμως εκεί τι έχουμε? Είναι οι γυναίκες που σκοτώνουν τα παιδιά τους και πέφτουν και οι ίδιες, αλλά απέναντι σε τι? Την τροπή, την ατιμία, τον φόβο, την εχμαλωσία, το να παραδοθούν στους Τούρκους. Τι από αυτά, ποιος είναι ο βαθύτερος συμβολισμός? Είναι όλα αυτά που είπατε. Σαφώς είναι για να σώσουν την τιμή τους, να σωθούν οι ίδιες, γιατί δεν θέλουν να καταπατηθούν από τους Τούρκους. Και άλλος το λέει αυτοθυσία, άλλος το λέει ηρωισμό, άλλος το λέει αυτοκτονία. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, πώς μπαίνει κάποιος σε αυτή την λογική, μάλλον το παράλογο, το να πηδήξει από ένα βράχο και να σκοτωθεί. Σαφώς όμως το Ζάλογο δεν είναι μοναδικό στον κόσμο σαν περίπτωση. Έχουμε, και στην Ελλάδα έχουμε και πολλά παραδείγματα. Δηλαδή έχουμε και ένα ποντιακό Ζάλογο, όπως το λένε, το Θανατή Λάγκεμαν, που ήταν από την Πάφρα του Πόντου. Έχουμε επίσης την Αράπιτσα στην Άουσα, που είναι εξίσου σημαντικό γεγονός. Όμως ούτε το ένα ούτε το άλλο έχουν πάρει αυτή την έκταση που έχει πάρει ειδικά το Ζάλογο. Το Ζάλογο έγινε ένα σύμβολο που πέρασε όχι μόνο από πάρα πολλά στάδια, κατηγορήθηκε, αλλά και αυτό, όπως είδαμε, δεν ξεκίνησε στο δρόμο. Ήδη από την αρχή του ήταν προβληματικό. Η έννοια του χορού ήταν προβληματική από την αρχή, διότι ο ίδιος ο Περεβός, ενώ στην ουσία στην πρώτη έκδοση του βιβλίου του αναφέρει για χορό, την δεύτερη την βάζει σε υποσημείωση και στην τρίτη έκδοση απαλήφεται τελείως ως πληροφορία. Οπότε ο ίδιος στο ίδιο κείμενο αμφιβάλλει αν υπήρχε ή δεν υπήρχε. Ωστόσο, ως χορός παρέμεινε μέχρι το σήμερα. Αλλά στην πορεία του χρόνου άλλαξε λειτουργία, άλλαξε μήνυμα και χρησιμοποιήθηκε σε πάρα πολλά είδη. Θα έρθω σε αυτό σε λίγο. Και κυρίως πέρασε από τις αρχές του 20ου αιώνα, πέρασε στην εκπαίδευση. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα έρθω σε λίγο σε αυτό να σας ρωτήσω περισσότερο. Προσπαθώ να τρέξω λίγο το χρόνο για να βάλουμε όσο περισσότερες τις ερωτήσεις, γιατί συγκέντρωσε πολλά από ενώ σας άκουγα. Τώρα, επανέρχομαι στον κύριο Παπακώστα για να συνοχίσω λίγο αυτό που ανέφερε πριν, να το πάω λίγο αλλού τώρα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση δημιουργική, θα έλεγα εγώ, αναθεώρησης πολλών κλασικών και παραδοσιακών προτύπων, εν προκειμένου. Και ιδιαίτερως οι νεότερες γενιές αρέσκονται στο να συνομιλούν είτε με την παράδοση και να την προσδιορίζουν. Με την παράδοση, κύριε, δηλαδή, τώρα, γιατί είναι το θέμα μας, και να την προσδιορίζουν με τη δικιά τους φρέσκια καλλιτεχνική ματιά. Αυτό μεταξύ άλλων σημαίνει και στο χορό και τη μουσική, φυσικά. Ο αναθεωρητισμός αυτό στον παραδοσιακό χορό, σε τι πιστεύετε ότι οδηγεί? Σε μια επικαιροποίηση των πραγμάτων, στη φυσική τους εξέλιξη, όπως συμβαίνει με την γλωσσική αλλαγή,
ή στη διάβρωση της παραδοσιακής ταυτότητας. Πολύ. Σας ευχαριστώ, Βαγγέλη, για την ερώτηση. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να συμφωνήσουμε, αν μπορούμε να συμφωνήσουμε, ότι είναι η παράδοση και ότι είναι χορός. Δηλαδή, μπορεί να φαντάζει ένα ερώτημα αρκετά μεγάλο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε, πολύ απλά, όταν τα κείμενα των περιηγητών δεν αντιμετωπίζονται κριτικά, με γιώτα, δημιουργούν πρόβλημα. Όταν αντιμετωπιστούν κριτικά και περιμένουν και νέες δουλειές, μπορούν να δώσουν, να αναδείξουν πάρα πολλές προοίες του παραδοσιακού χώρου. Εάν η παράδοση είναι, κατά αναλογία με την αρχαιολογία, μια αρχαία πλάκα που βρήκαμε και όπως τα βρήκαμε έτσι συνεχίζουμε, νομίζω ότι βαδίζουμε τραβά. Το πρόβλημα είναι ότι ειδικά για το χορό και για τις άλλες τέχνες κινούνται και μεταξύ επιστήμης και τέχνης, και ειδικά για το χορό το παραδοσιακό, όλοι αυτοί, εγώ προσπάθησα σε εισαγωγικά με το δημόσια χορολογία να συμπεριλάβω όλους τους λόγους που έρχονται και από την πράξη, από τους επαγγελματίες, από τους συμμετέχοντες οι οποίοι είναι εθελοντές. Δεν γίνονται ούτε σχεδόν στα χωριστικά. Διαμορφώνονται νέες κατηγορίες δασκάλων, ειδικών. Εδώ πέρα, όμως, το τι είναι χορός και ο παραδοσιακός χορός σε σχέση με το σήμερα, συνήθως προσπαθεί να διερμηνευτεί μέσω του παρελθόντος. Και μάλιστα με έναν τρόπο στατικό, που προσωπικά πια ενοχλεί τον 21ο αιώνα να έχουμε αυτό το είδος θεωρία για πλησιοποίηση θεωρητική του παραδοσιακού χορού. Ναι. Αφαιρεί από τη δυναμική του. Αφαιρεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την. Και όταν φτάνει στην καλλιτεχνική του έκφραση, βλέπουμε μια σειρά από αντιφάσεις. Δηλαδή, ακόμα είναι ισχυρό, παρότι φαίνεται σε έναν βαθμό έχουν πάρει αποστάσεις, ότι επί σκηνής κάνουμε παράδοση. Δεν κάνουμε παράδοση επί σκηνής. Και μας δίνει μια πολύ ωραία πολιτισμική μορφή να την χρησιμοποιήσουμε, να την αναθεωρήσουμε με τους δικούς μας όρους, γνωρίζοντας την πολύπλευρα. Άρα λοιπόν, πρέπει να δούμε τους δικούς μας. Πάντα υπάρχουν ιδεολογικοί και αισθητικοί φακοί. Έτσι και αλλιώς. Είναι μέρα και της επιστήμης και των τεχνών και της καθημερινότητας. Το ζήτημα είναι τα ερωτήματα που θα βάλουμε πάνω στο υλικό που έχουμε. Και το καλό και το λυπηρό την ίδια στιγμή είναι ότι αφορά πάρα πολύ τους νέους. Κάποτε δεν ήταν τρέντι, τώρα σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ τρέντι. Και ειδικά την εποχή της κρίσης, με 10 ευρώ το μήνα σε ένα χωρητικό της περιφέρειας έκανες και ψυχοθεραπεία. Άρα πρέπει να προβάλλουμε τον κοινωνικό του χαρακτήρα, τον εξωτερικό του χαρακτήρα και τη διέξοδο που μας δίνει. Αντιθέτως, παρότι είμαι ένας άνθρωπος της πράξης και ξεκίνησε από αυτή και το λέω έτσι με πάρα πολύ περηφάνεια, βλέπουμε ότι προσπαθούμε να εγκυβωτήσουμε τον χορό μόνο στη μορφή του. Ας σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί θέλω να ρωτήσω τώρα και την κυρία Μπαρμπούση σε σχέση με αυτό το ερώτημα. Βλέπετε εσείς, κυρία Μπαρμπούση, ένα συγκριτισμό στα χορευτικά στυλ, ο οποίος να δίνει στον ελληνικό παραδοσιακό χορό έναν επίκαιρο ρόλο? Δηλαδή, πιστεύετε ότι εξακολουθούν να διακινούνται ρηξικέλευτα ιδεώδη που εκφράζουν τη νέα γενιά μέσα από τον παραδοσιακό χορό και την πρόσληψή τους στον σύγχρονο χορό που εξειδικεύεστε κιόλας? Ναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω. Απλώς, ο σύγχρονος χορός φυσικά και χρησιμοποιεί στοιχεία. Δηλαδή, υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει από τον παραδοσιακό χορό και να εμπλουτιστεί. Χωρίς να αποφεύγει φυσικά το folklore, οπότε από εκεί και πέρα αισθάνομαι ότι δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό. Αλλά το ότι οι άνθρωποι, οι νέοι, οι νέες χορεύουν ακόμα και σήμερα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και χορεύουν και χορεύουν ελληνικό χορό στα πανηγύρια τους ή οπουδήποτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είτε το θέλουμε είτε όχι, εμπλέκεται στη ζωή μας και στην... δηλαδή όχι του σύγχρονου χορού καταρχάς, κατά ανάγκη, αλλά συνδέεται μέσα στη ζωή μας και μέσα στους ρυθμούς μας. Υπάρχουν νέοι συνάδελφοι του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα που εμπλέκουν τους ρυθμούς ή τον παραδοσιακό χορό, αλλά
Εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι να γίνει κάτι που να μην έχει σχέση ούτε με τον παραδοσιακό χορό, αλλά ούτε και με τον σύγχρονο χορό. Αλλά σίγουρα οι ρυθμοί, οι μουσικοί ρυθμοί που εμπεριέχονται στην παραδοσιακή μουσική και στους παραδοσιακούς χορούς, είναι ένα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλος πλούτος για τους ανθρώπους του σύγχρονου χορού, του μοντέρνου χορού και οτιδήποτε. Και αυτό φαίνεται και συνεχίζει να εξελίσσεται και να υπάρχει, και αυτή η σχέση νομίζω είναι σημαντική, και αυτό είναι που συμβαίνει με τον σύγχρονο χορό και τον παραδοσιακό χορό. Ενδιαφέρον. Κυρία Λουτζάκη, τώρα θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή για το κατά πόσο ο παραδοσιακός χορός, και δει τώρα ο χορός του Ζαλόγου που μας μιλάτε, είναι επίκαιρος. Πριν προσπάθησα να σας σταματήσω να μην μας πείτε περισσότερα, γιατί το φύλαγα για τώρα, και κατά πόσο είναι επίκαιρο στην πρόσφατη ελληνική πραγματικότητα. Εκεί το πάω. Γνωρίζουμε ότι στην περίοδο της κατοχής, όπως μας είπατε, και αργότερα της δικτατορίας, έχει αποτελέσει σημείο έμπνευσης. Επίσης σίγουρα χρησιμοποιείται ως μετονυμία σε πιο προσωπικό επίπεδο, εγώ τουλάχιστον τον χρησιμοποιώ, τον χορό του Ζαλόγου, για να δηλώσει συνήθως την καταστροφή, θα έλεγα. Παραμένει όμως επίκαιρος για τη συλλογική πραγματικότητα, και ποια είναι η χρήση του? Επίκαιρο είναι σήμερα, αυτό το χρόνο. Έχουμε, αν ανοίξουμε το διαδίκτυο, θα δείτε πάρα πολλά παραδείγματα. Ορχήστρες από του Σοβιετικού στρατού που τραγουδάνε το χορό του Ζαλόγου. Από την Αμερική, από την Ελλάδα, διάφορες άλλες εκδοχές. Είναι επίκαιρο λόγω των 200 χρόνων. Γι' αυτό τώρα πια έχει έρθει στην επικαιρότητα το θέμα. Μέχρι μερικά χρόνια πριν είχε λίγο παύσει η όλη ιστορία. Από το 2013 που ήρθε αυτή η αντιπαλότητα μέσω της Βουλής ότι ο χορός του Ζαλόγου είναι μύθος, έτσι λιγάκι απότομα ήρθε η όλη ιστορία, έφερε κάποια αντίδραση και κάποια συζήτηση και κάποια δημοσιεύματα, μετά έπεσε η όλη κατάσταση για να ξανανεύει αυτή την περίοδο. Ωστόσο όμως ο παραδοσιακός χορός είναι πολύ... Θέλετε να τον πούμε παραδοσιακό, θέλετε να τον πούμε ελληνικό, όπως θέλετε να τον πούμε. Είναι στην επικαιρότητα, διότι απασχολείται ένα πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων, ανεξαρτήτου ηλικίας, ανεξαρτήτου φύλου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν περιορίζει ο παραδοσιακός χορός, ούτε το ένα ούτε το άλλο, που είναι ψυχοθεραπεία, όπως είπε ο κύριος Παπακώστας, είναι κοινωνική χαρά και εκδήλωση, είναι διασκέδαση, είναι... Με διάφορες ταμπέλες ο χορός είναι στην επικαιρότητα. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι όμως η σχέση τώρα του παραδοσιακού με του σύγχρονου και του μοντέρνου, είναι ότι έχουμε στην Ελλάδα πάρα πολλά, μην το πω πάρα πολλά, αλλά υπάρχουν αρκετά πειραματικά παραδείγματα σύνδεσης, έμπνευσης από τον παραδοσιακό χορό, που είναι εκπληκτικά. Δηλαδή είναι κανονικά μοντέρνος χορός με όλα τα στοιχεία που ο μοντέρνος χορός θέλει, και είναι μια καινούργια παραγωγή που δεν έχει καμία σχέση με τον παραδοσιακό χορό. Μπορεί να διακρίνει κανείς κάτι κοινό, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον παραδοσιακό χορό. Από την άλλη πλευρά, ο παραδοσιακός χορός ακολουθεί δύο παράλληλους δρόμους. Αυτό που κάνουν οι σύλλογοι και αυτό που κάνει το χωριό. Δεν σημαίνει ότι αυτοί είναι δύο παράλληλοι δρόμοι που ποτέ δεν συναντιόνται, γιατί όταν βλέπεις κάτι, ειδικά στο χωριό σου ανεβασμένο στη σκηνή επάνω, κάτι θα επηρεαστεί και στο πανηγύρι, αλλά από την άλλη πλευρά και το πανηγύρι επηρεάζεται, αλλά και αυτό που ανεβαίνει στη σκηνή και αυτό επηρεάζεται. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και... Όπως είναι, ας πούμε, το πανηγύρι της Ικαρίας. Από ποιον επηρεαστεί? Εκεί δεν ξέρει τι κάνουν τα πόδια, τι κάνουν τα χέρια. Είναι μια μεγάλη χαρά. Αν αυτό είναι ωραίο ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα το κρίνει η ιστορία και η κριτική. Αλλά ο κόσμος διασκεδάζει.
Το ίδιο δεν ήταν μια αντίστοιχη περίπτωση και με το Συρτάκι από την περίοδο που ξεκίνησε να παίζεται παντού. Υπήρχε μια οδηγία σε όλους τους DJ εκείνη την εποχή να σταματάνε τη ροή των μοντέρνων χωρών και να παίζουν το Συρτάκι. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, το Συρτάκι διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Πρώτον, διότι είχε εύκολη μουσική, εύκολο μνημόνευτη, εύκολο βηματολόγιο. Έβαζε τα χέρια σου επάνω στους ώμους ο ένας τον άλλον, γινόσουνα κύκλος, γινόσουνα ένα με τον κόσμο και μπορούσες να διασκεδάσεις πάρα πολύ καλά. Το ίδιο πράγμα συμβαίνουν και με διάφορες άλλες μόδες που κατά διαστήματα εμφανίζονται. Αλλά ο χορός υπάρχει. Τώρα, ότι αυτό που λέει ο κ. Παπακώστας ότι πρέπει να τονωθεί και θεωρητικά, σαφώς και ναι. Ευχαριστώ. Και μάλιστα είναι και πολύ εξαιρετικά συγκυριακό το ότι η μπάντα του Αμερικανικού στρατού τραγούδησε στα ελληνικά το «Έχει για καημένε κόσμε» για να τιμήσει την επέτειο των 200 χρόνων πριν λίγο διάστημα. Οπότε μαζέστανε λίγο για τη σημερινή, για το θέμα το δικό σας τουλάχιστον που μας μιλήσατε σήμερα. Έχω πραγματικά, θα ήθελα ειλικρινά να μιλήσω, να σας κάνω από μία ακόμα ερώτηση, αλλά θα κρατηθώ γιατί νομίζω αξίζει να ανοίξουμε τη συζήτηση και στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Θα σας δώσω οδηγίες για το πώς μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση προκειμένου να τηρηθεί μια διαδικασία. Οι ερωτήσεις τώρα από εσάς θα διαρκέσουν περίπου 20 λεπτά και θα γίνουμε τον ακόλουθο τρόπο. Όσοι και όσες είστε στο Zoom, μπορείτε να μου στείλετε στο chat ότι θέλετε να πάρετε το λόγο, επιλέγοντας το μήνυμά σας να έρθει σε μένα, ώστε να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά τη διεξαγωγή της συζήτησης. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το κοινό chat και να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας. Μπορείτε βέβαια να το χρησιμοποιήσετε για να μοιραστείτε οποιαδήποτε άλλη σκέψη έχετε για τα θέματα που συζητάμε με τα υπόλοιπα άτομα που είναι συνδεδεμένα εδώ. Όσοι και όσες μας παρακολουθείτε από το YouTube, μπορείτε κι εσείς να γράψετε την ερώτησή σας στο chat που υπάρχει εκεί και θα επιδιώξουμε να την ενσωματώσουμε στη ροή της συζήτησης. Βλέπω αυτή τη στιγμή ότι είμαστε γύρω στα 90 άτομα εδώ στο Zoom και γύρω στα 45 στο YouTube και έχουμε αρκετό χρόνο για να γίνουν οι ερωτήσεις. Ο λόγος λοιπόν σε εσάς που μας παρακολουθείτε. Και ας ξεκινήσουμε. Ο κύριος Καράμπαμπας θέλει να κάνει κάποια ερώτηση. Μου έχει γράψει εδώ ένα hello. Καλησπέρα σας. Ναι, παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τη διοργάνωση για αυτή την ευκαιρία που δόθηκε να δούμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Και όλα αυτά που ακούστηκαν μαζί με την ερώτησή σας που σχετίζει με το σήμερα μου κίνησαν κάποια σκέψη για το πώς μπορεί να συνδεθεί. Συγγνώμη γι' αυτό. Η όλη συζήτηση περί επαναστάσεως χορού 200 χρόνια μετά από το 1821 και κυρίως σχετίζει με τη δουλειά της κυρίας Λουδάκη και περί πολιτικών γύρω από το χορό, αλλά και όπως τελείωσε και ο κύριος Παπακώστας τη συζήτηση για το πώς αυτό που ονομάζουμε σήμερα ή που ονομάζεται γενικότερα κατά πολύ κόσμο ελληνικός παραδοσιακός χορός, έχει ακόμα μια δράση, δεν είναι πια απλά μια αναβίωση, αλλά είναι κάτι λειτουργικό στοιχείο του σήμερα, το οποίο αξιοποιείται από τους ανθρώπους. Και η σκέψη αυτή ξεκινάει πριν μερικές εβδομάδες, που είχα πάει σύμφωνα με τα μέτρα για άσκηση το Κύριακο στο Σκοπευτήριο και Σεργανής, και εκεί πέρα που ήταν άπλετος κόσμος που είχε καλύψει κάθε πάνη από γκαζόν. Σε μια στιγμή βλέπω και μια παρέα νέων να σηκώνεται και με μουσική να χορεύει καλαματιανό. Σε μια εποχή που υποτίθεται να τηρούνται τα μέτρα προστασίας, social distancing και όλα τα λοιπά narratives που επαναλαμβάνονται και τα έχουμε εσωτερικεύσει μέσα μας. Από την άλλη, θυμάμαι πως στο προηγούμενο lockdown στην Ελλάδα είχαν κυκλοφόρηση βίντεο και από parties ιδιωτικά είτε από ανθρώπους που χόρευαν στην πιλωτή τους ώστε να μην βγουν έξω στους δρόμους που παγορευότανε, ζεμπέκικα ή άλλους ελληνικούς χορούς
Και με αυτόν τον τρόπο εξωτέρκευαν τα συναισθήματά τους και αυτό δεν έχει σχέση με την πολιτική που, είπα, που ασχολείται η κυρία Λουτζάκη, αλλά αυτό που είπε η κυρία Μπαρμπούση, που μπορεί στο μεσαίωνα να είχαμε δείγματα χρωμανίας, αλλά από την άλλη έχουμε αυτό το θεραπευτικό στοιχείο που εμφανίζεται πάλι τον ελληνικό χορό, που έστω και κατά μόνας και με τη συνοδεία των ανθρώπων που στα μπαλκόνια, πολλοί προπαθέτες βγάζουν το άτομο θα χορέψει στην πλωτή ή στο δίπλα μπαλκόνι, παίρνει λοιπόν στη συζήτηση πόσο ο χορός εντοπίζεται στη σημερινή εποχή που τα μέτρα μας καθιστούν δύσκολο να χορέψουμε από διαφορετικές συνθήκες. Ευχαριστούμε, οπότε, κύριε Καράβαμπα. Οπότε, ναι, να υπάρξει συζήτηση, γιατί είναι και περιορισμένος ο χρόνος για να βάλουμε πολλές ερωτήσεις μέσα σε αυτό. Θα ακούσω την άποψη των τριών ομιλητών σε αυτό το θέμα και πώς, ας πούμε, σήμερα εντοπίζεται υπό αυτό το καθεστώς που ζούμε. Είτε σε αντίθεση πολιτικές, είτε πώς το βιώνει ο κόσμος. Βεβαίως. Θέλετε να ξεκινήσετε εσείς, κύριε Παπακώστα, νομίζω σας ανέφερε πρώτο. Οπότε θέλετε να ξεκινήσετε. Όχι, την κυρία Λουτζάκη ανέφερε πρώτη, οπότε. Αν νομίζω το τέλος την ανέφερε. Ωραία, κύριε Λουτζάκη. Ήταν με τον Ζάλογκο, πήγαμε ανάποδα. Ναι. Σαφώς και ο χορός δεν περιορίζεται μόνο σε μία αίθουσα σχολείου ή σε μία αίθουσα συλλόγου. Ο χορός, εάν χορεύεις από φυσικού σου, θα έλεγα, μπορείς να χορέψεις οπουδήποτε και μόνος. Πολλές φορές ακούμε ένα ευχάριστο γεγονός και δεν χορεύουμε μέσα στο σπίτι μας κατά μόνας. Ο χορός είναι μία έκφραση και τη χρησιμοποιούμε όπως μπορούμε. Σαφώς και με περιόδους εγκλεισμού, ένας τρόπος να βγεις από τον εαυτό σου είναι να εξωτερικεύσεις τα αισθήματά σου μέσω της κίνησης, μέσω του σώματός σου. Σαφώς υπάρχει και στις πιλωτές και στις ταράτσες και στα μπαλκόνια και ανάμεσα σε πολυκατοικίες. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να χορέψεις καλαματιανό για να μπορέσεις να πεις ότι αντιδράς. Και μία ελεύθερη κίνηση, γιατί ο χορός είναι κίνηση. Είναι κίνηση που είναι στο χρόνο και στο χώρο. Θέλετε να το πείτε παραδοσιακό, θέλετε να το πείτε μοντέρνο, θέλετε να το πείτε μία έκφραση χαράς. Είναι μία εξωτερήκευση που μπορεί να συμμετέχεις σε μία κοινή δράση. Αυτό θα έλεγα εγώ. Ωραία. Ποιος θα ήθελε, κύριε Παπακώστα, εσείς. Σε αυτό που είπε ο κ. Καραβόπας, αναφέρθηκε και στη σχέση παραστατικών ρευμάτων με τον χορό. Εδώ πρέπει να προσέξουμε τα εξής, ότι ο χορός δεν είναι υποχρεωτικό ότι δηλώνει πάντα επανάσταση. Μπορεί να δηλώνει και σύνεση ή και υποταγή. Δηλαδή, θυμηθούμε την πρόσφατη δική μας πολιτική ιστορία από το δικό μου τόπο καταγωγής, το δικό μου χωριό, το τραγούδι θα έπαιρνε σε κατάσταση σε μια πολιτική, σε μια πολιτική ομάδα. Αν θα χόρευες γοργοπόταμο σε μια πολιτική ομάδα, αν θα χόρευες γρήγορα το συμφέρον βασιλιά σε μια άλλη πολιτική κατάσταση. Άρα λοιπόν και επίσης το τι τραγούδι και ποιο χώρο θα επιλέξεις, δηλαδή σλαβόφωνη στην Μακεδονία, αρμανιτόφωνη στα Μεσόγεια. Σε κάποιες περιόδους τα τραγούδια που παίρνανε που λέγανε ήταν στα ελληνικά για ευλόγους λόγους, για να αποφύγουν την κατηγοριοποίηση σε μια προβληματική κατάσταση και σε μια προβληματική ταυτότητα. Από την άλλη, δεν είναι και τόσο απλή η εξίσωση επανάστασης και χορού, με την έννοια ότι έτσι απλά δεχόμαστε ότι ο χορός αντανακλά τις δομές. Δεν είναι αντανακλά απλά τις δομές, απλώς υπάρχει και διαλεκτική των πραγμάτων. Μπορεί ο χορός να οδηγεί κάπου ή να εκφράζει κάπου. Και επίσης με την έκφραση κοινωνικών κινημάτων μπορούμε να κατατάξουμε και το flash mob σε αυτό, το οποίο δεν είναι επαναστατικό με την έννοια που έχουμε στο μυαλό μας. Άρα είναι αρκετά σύνθετο το. Αλλά σίγουρα είναι κάτι πολύ παραπάνω από την απλή έκφραση μιας συγκυρίας και όχι πολιτικής. Είναι και προϊόν και διαδικασία. Ευχαριστούμε, κύριε Παπακώστα. Κυρία Μπαρμπούση, έχετε κάποιο σύντομο σχόλιο εσείς γι' αυτό? Δεν θέλω να προσθέσω κάτι. Απλώς θέλω να πω ότι ο χορός είναι πολύ σημαντικός. Είναι στη ζωή των ανθρώπων και
χόρευαν, θα χορεύουν και θα συνεχίσουν να αισθάνονται την απόλαυση αυτή, την οποιαδήποτε, μέσα από την κίνηση που προκαλεί στο σώμα μας και γενικά στην κοινότητα και στις εκδηλώσεις μας ο χορός. Με την γενικότερη έννοια, όχι του παραδοσιακού, του σύγχρονου, του μοντέρνου, του κλασικού. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε και για την ερώτηση. Θα προχωρήσουμε στην επόμενη. Θα ήθελα μόνο να παρακαλέσω τους αγαπητούς και τις αγαπητές που απευθύνουν τις ερωτήσεις, αν μπορούν να είναι λίγο σύντομοι, και συγχωρέστε με που το λέω αυτό, το κάνω μόνο και μόνο για να βγουν όσες περισσότερες ερωτήσεις γίνεται, γιατί έχουμε και μια έκπληξη μετά μουσική. Οπότε προχωράμε με την επόμενη ερώτηση που είναι η κυρία Τσιτσανούδη. Να την απευθύνουμε. Καλημέρα σας, κύριε Κατσαρέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στο κέντρο, στους τρεις ομιλητές για τις εξαιρετικές εισηγήσεις τους, εσάς για το συντονισμό, στον Χρήστο Γιαννόπουλο βεβαίως. Ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Πόσο πιστεύουν οι τρεις ομιλητές μας ότι η πανδημία, η οποία έχει πλήξει τόσο δραστικά την κοινωνικότητα, θα έχει ή δεν θα έχει επίδραση στον χορό, θετική ή αρνητική? Δεν θέλω να ζητήσω, να περιμένω μαγικές ιδιότητες, αλλά ποιο είναι αυτό το οποίο νιώθουν εκείνοι ότι μπορεί να συμβεί, πώς αντιμετωπίζουν αυτή τη σφοδρή αλλαγή στη ζωή μας σε σχέση με το χώρο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να ξεκινήσετε εσείς, κυρία Μπαρμπούση, που ξεκίνησατε πριν, τελευταία, μιλήσατε τελευταία. Ακούστηκε πριν. Καλά, οι συνθήκες είναι απαράδεκτες, είναι φοβερές και βλέπουμε και τι γίνεται και με τους ανθρώπους της τέχνης που δεν μπορούν να εκφραστούν. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε να τους δούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά ακούστηκε το ότι στο μπαλκόνι, στο σαλόνι, το ότι θα ακούσω μια μουσική και θα χορέψω, αυτό θα κρατήσει κατά κάποιο τρόπο τη σύνδεση. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη, απλώς αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Δηλαδή να μην σταματήσουμε να κινούμαστε και να χορεύουμε. Κυρία Λουτζάκη, έχετε κάποια σκέψη, θέλετε να μοιραστείτε? Κάτι έχει πάθει η οθόνη, αλλά δεν πειράζει. Ναι, σαφώς οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και το καταλαβαίνουμε όλοι. Όλες οι σχολές είναι κλειστές. Οι σύλλογοι είναι κλειστοί. Όλοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο μέσω του διαδικτύου, όλα αυτά τα συστήματα, Zoom κλπ, να έρθουν σε επαφή είτε με διαλέξεις, είτε με μαθήματα μέσα από το διαδίκτυο κτλ. Δεν σταματάει ο άνθρωπος να θέλει να έρθει σε επαφή με τον άλλον. Βρίσκει καινούριους τρόπους. Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι αρνητική. Ίσα θέλω να είμαι αισιόδοξη ότι όσο προχωράει ο κόσμος θα βρίσκουμε καινούριους τρόπους επικοινωνίας, είτε αυτό λέγεται χορός παραδοσιακός, είτε μοντέρνος ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να έχουμε αυτή την ανάγκη. Ωστόσο, ο χορός είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης από όλες τις τέχνες. Πάντα σταματάμε σε όπου και σε διαλέξεις να πάμε, όπου και ό,τι και να κάνουμε, θα μιλήσουν για την αρχιτεκτονική, θα μιλήσουν για τη λογοτεχνία, θα μιλήσουν για την ποιήση, για τη μουσική και πάντα το χορό τον ξεχνάνε. Λες και δεν υπάρχει ως τέχνη, ως δραστηριότητα ή οτιδήποτε άλλο. Ωστόσο, ο χορός είναι αυτός που ενώνει τον κόσμο. Έτσι και πιάσεις το χέρι σου με τον διπλανό σου, έχεις ξεχάσει τα πάντα, έτσι και ακούσεις και μία μελωδία. Δεν το λέω ρομαντικά, το λέω ουσιαστικά. Τώρα που σε λίγο θα ακούσουμε και κάποιες νότες, κάποιοι θα αρχίσουν να κουνάνε τα πόδια τους για να ανταποκριθούν μαζί με την μουσική σε ένα είδος χορού. Όπως σας είπα, ότι ο χορός δεν είναι κάτι πάντα μορφοποιημένο. Είναι και κάτι ελεύθερο, αυθόρμητο, που ο κόσμος μπορεί να χαρεί από το μικρό παιδί μέχρι τον μεγάλο. Βλέπουμε πολλές φορές μια μεγάλη γυναίκα που δεν μπορεί να κινηθεί και όμως χορεύει. Θυμάμαι μία από τις τελευταίες παραστάσεις της Margot Fontaine στο Ηρώδιο, φορούσε καλσόν πυκνό
και ένα ειδικό ρούχο και έκανε την διαδρομή από την καμάρα μέχρι το τέλος της οθόνης στις Πουέντ, ανοίγοντας τα χέρια της σιγά σιγά. Η διαδρομή αυτή είναι αρκετά μεγάλη. Στο τέλος είχε την εντύπωση που άνοιξε τα χέρια, δεν χόρευε, δηλαδή απλώς περπατούσε, δεν χόρευε εντός εισαγωγικών. Άνοιξε τα χέρια της και στο τέλος είχε την εντύπωση ότι αγκάλιασε τις 5.000 κόσμος που ήταν στο Ηρώδιο. Δεν είναι η κίνηση να υδρώσω ή να χορεύω δυνατά ή να χτυπηθώ. Είναι ευχαρίστηση και όπως τη νιώθει ο κόσμος. Από το πολύ συρτό χορό μέχρι τον πολύ δυναμικό, τον επαναστατικό κλπ. Ωραία. Κύριε Παπακώστα, έχετε κάποια σκέψη ή θέλετε να προχωρήσουμε? Έχω οπωσδήποτε σκέψη, αλλά είναι πολύ περίεργο τι γίνεται με τη ζωή. Μέσω Χάρβαρτ θα ξαναγνωριστώ με την κυρία Τζιζανούδη, την οποία έχω να τη δω από τη δεκαετία του 80, εγώ είμαι και μικρός. Λοιπόν, ως μέλος της εξοραστικής λέσχης Φιλιππούπολης. Λοιπόν, ως χορευτής. Λοιπόν, στο ερώτημα λοιπόν της συναδέλφου και συμπατριώτησας, εγώ βλέπω έκρηξη στα χορευτικά μετά την πανδημία. Ήδη οι δάσκαλοι μπορούν να το βεβαιώσουν και αρκετοί φίλοι στο κοινό. Δεχόμαστε bullying στο να γίνουν να κάνουμε μαθήματα. Εδώ, για να βάλουμε λίγο και το χιούμορ στη κουβέντα, όμως το στίχημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Εάν μπούμε πάλι στη λογική άμεσα μετά την πανδημία, με το καλό, του μαθήματος και της παράτασης με όρους απόλυτα φορμαλιστικούς, πώς το βήμα και πώς μοιάζει και πώς πρέπει να μοιάζει και πώς θα το εγκυπουτήσουμε μέσα στη μορφή, νομίζω ότι θα χάσουμε. Πρέπει να εστιάσουμε στη συμμετοχή, στην κοινωνικότητα, να ανοίξει χύτρα και να φύγει όλη αυτή η πίεση από τον κόσμο. Και μάλιστα, για να βάλουμε και ένα θεωρητικό κομμάτι, θα μας δώσει μεγάλη ευκαιρία να ξεπεράσουμε αυτό το άτιμο του δίπολο του Καρτεσιανού. Από εδώ η σκέψη και από εδώ το σώμα. Ο παραδοσιακός χορός και γενικά χορός μπορεί να το κάνει αυτό. Και να μην μένουμε μόνο στο επισκηνής. Η όραση απομονώνει. Η ακοή, το αφουγκραστό το χορό, ενσωματώνει. Νομίζω ότι είναι μεγάλο στίχημα για όλους τους ανθρώπους του χορού. Πολύ ενδιαφέρον και πράγματι, έτσι είναι. Κυρία Τσιζανούδη, σας ευχαριστούμε για την ερώτηση. Θέλω να μεταφέρω στη συζήτησή μας έτσι, δύο σχόλια που έχουμε από το YouTube, να τα σχολιάσουμε και αυτά γρήγορα, αν έχετε κάποια σκέψη. Βασικά, το πρώτο νομίζω είναι για σας, κυρία Λουτζάκη, από μια κυρία που παρακολουθεί και αναφέρει ότι πιστεύω ότι ο χορός του Ζαλόγου δεν είναι μύθος γιατί έγινε γνωστός στην ίδια εποχή που συνέβη. Μοιάζει με το χορό της Λαμπρής που συνεχίζει μέχρι σήμερα στα χωριά της περιοχής. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, αλλιώς μπορούμε να συνεχίσουμε. Κοιτάξτε, εγώ δεν ήμουν εκεί πάντως για να το δω με τα μάτια μου. Αλλά εγώ το έχω χορέψει στο σχολείο. Το έχω χορέψει με την καθηγήτρια που μας το δίδαξε για να το κάνουμε παράσταση στο θέατρο στα πλαίσια των χωρών που χορεύαμε τότε στο σχολείο. Δεν ήταν το θεατρικό, ήταν χωρί παραδοσία εθνική, ο Τσάμικος, ο Καλαματιανός, ο Συρτός κλπ. Και στο τέλος είχαμε το χορό του Ζαλόγου με τις κούκλες που κρατούσαμε και πηδούσαμε από τη σκηνή για να μιμηθούμε την όλη ιστορία και φυσικά ήταν και ο τελευταίος χορός. Το ότι ο Περεσιάδης αναφέρει ότι ανάμεσα στους συντελεστές της παράστασης συμμετέχει ο χορός γυναικών και χορός ανδρών, αυτό το χορός σημαίνει μία ομάδα γυναικών και μία ομάδα ανδρών. Δεν έχουμε πληροφορίες ότι χορεύανε. Ότι πέσανε. Και ότι έγινε δηλαδή η αυτοθυσία, η αυτοκτονία, όπως θέλετε πέστε το, έγινε. Τουλάχιστον όλοι συμφωνούν και ιστορικοί. Αλλά χορός δεν υπήρχε. Το αναφέρει και ο Διονύσης Σολωμός κιόλας. Έχει περάσει, ναι, σαφώς. Σαφώς. Γι' αυτό λέω ότι είναι αμφιλεγόμενο ζήτημα. Κάποιοι λένε υπάρχει, κάποιοι λένε δεν υπάρχει. Αλλά σαφώς δεν έχουμε να το πω καλύτερα για να μην πω δεν υπάρχει. Δεν έχουμε πληροφορίες που να στηρίζει
ή να υποστηρίζει και να ερμηνεύει αυτό το διάδειγμα. Σαφές, σαφές. Ένα δεύτερο σχόλιο, το οποίο ίσως θα ήθελα να το απαντήσει η κυρία Μπαρμπούση ή ο κύριος Παπακώστας. Λέχθηκε πριν ότι ο χορός ενώνει κοινωνικές ομάδες, δεδομένου ότι η Ελλάδα απελευθερώθηκε τμηματικά. Ποια η σημασία του παραδοσιακού χορού και ειδικότερα του συρτού ως συνεκτικός δεσμός των Ελλήνων? Ίσως κύριε Παπακώστα, εσείς ως πιο αρμόδιος στους παραδοσιακούς χορούς. Ο συρτός είναι μια κλασική περίπτωση ενοποιητικού στοιχείου, αλλά on purpose. Έτσι δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν υπάρχει, ναι, υπάρχει ένα αθώο στοιχείο και υπάρχει ένα άλλο που είναι ενοποιητικό. Δηλαδή έχει διαφορετικές εθνικές ομάδες που καλούνται να συγκροτήσουν τον εθνικό κορμό. Πώς θα επικοινωνήσουν αυτές οι ομάδες χωριστικά? Αν χρησιμοποιήσουμε διάφορα παραδείγματα, τον ντόπιον στην Μακεδονία με τους Κρασιάτες, γνωστή η ένταση, δεν ήταν, κάποιοι δεν μπορούσαν να επιτελέσουν καν τους χορούς τους. Ήταν προβληματική. Άρα λοιπόν, ήρθε ο συρτός. Και εδώ πέρα, επειδή πάρα πολλές φορές είμαστε αφοριστικοί και για διάφορα πράγματα και σίγουροι, εδώ βέβαια ήρθε μία, ο μηχανής Θεός ήταν η εκπαίδευση. Ως ένα νομιμοποιητικός παράγοντας ενός έθνους κράτους, από το εθνικό ρεπερτόριο, έτσι, που όπως αυτό σηκωθήθηκε μέσω Λυκείου Δώρα Στράτου και Γυμναστικές Ακαδημίες, τρεις πολύ σημαντικούς πόλους, με όλα τα προβλήματα και με όλο τον προβληματικό τρόπο που σηκωθήθηκε, αλλά δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα, έγινε και όχι μόνο στα Βαλκάνια, έδωσε λύση. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι οι κοινωνίες είναι ευέλικτες. Δεν ζουν σε κοινό αέρος. Και δεν ήταν ποτέ απομονωμένες. Ό,τι υλικό θα τους δοθεί, θα το χρησιμοποιήσουν και για την πραγμάτευση της ταυτότητας, αλλά και για τη διαπραγμάτευση της ταυτότητάς τους. Και δεν είναι τυχαίο ότι τραγούδια μεταφράστηκαν από άλλο, από άλλη γλώσσα σε άλλη γλώσσα. Αλλά εδώ, εάν αρχίσουμε πάλι τη θεωρία περί της υπεγραφής στο ακρέφνιο και να ταυτίσουμε την Πάτριον που μπει με το συρδό, με το σημερινό συρδό, πάλι θα πέσουμε στα ίδια σφάλματα. Έτσι αφαιρεί και από τη δυναμική, το τονίζω, του ελληνικού παραδοσιακού χορού, αλλά και την αρχαία ελληνική γραμματεία. Αυτή η αιμονή στην έννοια της συνέχειας. Κατανοητό. Ναι, ευχαριστούμε. Λοιπόν, παίζουμε ήδη καθυστερήσεις, μπορώ να σας πω, σε αυτή την ενότητα, οπότε... Έχουμε τα πέναλτι αλλού, σε άλλο field, σε άλλο γήπεδο. Λοιπόν, οπότε πάμε με δύο ακόμα ερωτήσεις. Δυστυχώς, μόνο δύο ερωτήσεις μπορούμε να προχωρήσουμε. Ο κύριος Σπιτάλας έχει σειρά. Γεια σας. Λοιπόν, η σκέψη μου είναι ότι ο παραδοσιακός χορός είναι ένας χορός χορογραφημένος πλέον, τουλάχιστον στις μέρες μας. Αντίστοιχα και ο σύγχρονος, αν κάποια στιγμή χορογραφηθεί, έτσι και όπως βλέπουμε σήμερα και τον παραδοσιακό, ότι ίσως κάπου χάνει την αξία του. Αυτά που περίπου περιέγραψε η κυρία Μπαρμπούση, ενώ με το ζήτημα του χορού σε συνδυασμό με την Επανάσταση, με τις κοινωνικές αναταραχές και κοινωνικές αντιδράσεις. Οπότε αναρωτιέμαι σήμερα πώς μπορούμε να κρίνουμε τον παραδοσιακό χορό από τη στιγμή που βλέπουμε, ας πούμε, συλλόγους που μαθαίνουν ρομποτικά σχεδόν τα βήματα, και ακόμα μπορώ να θα περιγράψω και μια προσωπική μου εμπειρία. Έχω δει σε κάποιο συγκεκριμένο εστιατόριο να κάθε λίγο να παίζει μια συγκεκριμένη μουσική και σχεδόν χορογραφημένα σηκώνονται οι χορευτές για να χορέψουν τον παραδοσιακό χορό μπροστά στους πελάτες. Δηλαδή, χορευτές οι οποίοι δεν χορεύουν ως κάτι έμφυτο, κάτι που ανεβάζει την ψυχή τους, αλλά ως κάτι για το οποίο πληρώνονται. Οπότε, ποιες είναι οι σκέψεις σας γι' αυτό, δηλαδή η εξέλιξη του παραδοσιακού χορού σήμερα και εν γέννη του χορού και γενικότερα του χορού στην, αφού χορογραφηθεί και εξελιχθεί? Νομίζω, κυρία Μπαρμπούση, θα αναλάβετε εσείς το έργο να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση.
Λοιπόν, ήθελα να πω στον αγαπητό Μάνο ότι η επανάληψη και χορογραφημένος να είναι ο χορός, η επανάληψη μας βάζει βαθιά μέσα στην κίνηση. Οπότε μην το βλέπεις και τόσο αρνητικά όλο αυτό το πράγμα. Κατάλαβες, δηλαδή, και τις χορογραφίες όταν τις επαναλαμβάνουμε μας δημιουργεί σε μία κατάσταση η οποία μπορεί να είναι και εκστατική, να είναι και θεραπευτική, να είναι και ενωτική, να είναι και επαναστατική και δεν χρειάζεται να περιορίζουμε το ότι χορογραφείται, ο χορός μπορεί να χάνει, ας πούμε, αυτό το στοιχείο του. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ωραία. Αν δεν έχουν κάποιο strong feeling που λέμε και οι άλλοι δύο panelists, κύριε Λουτζάκη, κύριε Παπακώστα, έχετε κάτι που θέλετε να μοιραστείτε? Το ζήτημα είναι πολύ μεγάλο και αυτό, δηλαδή είναι και γενικά είμαι κατά της γενίκησης. Ο μοντέρνος χορός είναι η φύση του θιασάντου να είναι επί σκηνής. Αυτό θα το ζητήσουν στους κόρπους της. Άρα είναι στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής της υπόνοιμης δημιουργίας. Το ζήτημα τι θα γίνει με έναν χορό που οι επαρχές του είναι στην προφορικότητα. Εδράζεται στην προφορικότητα. Βέβαια, τι γίνεται με αυτό το υβριδικό που δεν είναι υβριδικό. Γιατί αν πεις υβριδικό πρέπει να βάλεις ένα πρωτότυπο. Με αυτό το είδος του παραδοσιακού χορού επί σκηνής. Η δική μου υπόθεση εργασίας είναι ότι έχει περισσότερες επιρροές από το υβριδικό χορό από όσες νομίζουμε. Αλλά πάλι δεν πρέπει να είμαστε αφοριστικοί, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μέσω του μαθήματος και της παράστασης επικοινωνούν αποτελούν μια κοινότητα πρακτικής που τους ενώνουν πολύ δυνατά πράγματα. Τώρα, εάν πούμε πάλι στη λογική, βλέπετε, μπαίνουμε και στη λογική των περιηγητών. Είναι ευθυντικός ο χορός? Είναι καλός? Έχουμε την ανάγκη να βάλουμε επιθετικούς προσδιορισμούς, άρα να δώσουμε αξιολογικό περιεχόμενο. Αυτό από μόνο του είναι λίγο δύσκολο. Και δεν ξέρω πόσο έντιμο είναι πολλές φορές. Από την άλλη μεριά βάζεται το ζήτημα της ομογενοποίησης. Δεν το γλιτώνουμε, αγαπητοί Μανώλη, την ομογενοποίηση τη στιγμή που έχουμε τον μεσάζοντα. Είναι ένας δάσκαλος. 40 κορμιά θα δουν ένα σώμα. Άντε να δουν και δεύτερο και τρίτο. Και να κάνουν και μια εκδρομή στο χωριό και να δουν άλλα 100. Ενσωματώνουν μέσα από μια άλλη διαδικασία. Είναι άδικο να κάνουμε αυτού του είδους αναφορές, σαν να μιλάμε για το ίδιο είδος. Σήμερα είχαμε και να αποκαλύψουμε και τα τεσού του σημερινού. Μίλωσα με την Άστη Χαρμαντά για άλλα ζητήματα. Λοιπόν, στη δική μου την ηλικία, στα 50-50 και στα 60, θα εκπλακείτε πόσα άτομα περάσανε αποχωριστικά. Αυτός που θεωρούμε σήμερα ως βηματικούς χορευτές. Το σώμα δεν έχει μια κοινωνική ιστορία. Έχει πολλές κοινωνικές ιστορίες. Πάρα πολλές κοινωνικές ιστορίες. Έχουμε ένα πληροφορητή σήμερα που είναι 80 χρονών και τον αποθεώνομαι ως βιωματικό. Αν δούμε την κοινωνική του ιστορία, θα δούμε από πολλά κανάλια κινητικά που πέρασε. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και στο κομμάτι του ακαδημαϊκού, που γι' αυτό είναι και η δίσκυπνη πειθαρχία, αλλά και στο κομμάτι της πράξης. Ωραία. Είναι όντως πραγματικά ένα φλέγον ζήτημα αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την ερώτησή σας. Νομίζω και οι σκέψεις, κύριε Λουτζάκη, νωρίτερα απαντούν στην προηγούμενη ερώτηση που δώσατε, για την απάντηση απαντούν εν μέρη και στο ερώτημα αυτό. Οπότε προχωράμε με την τελευταία ερώτηση που θα παρακαλέσω να είναι σύντομη, που θα την κάνει η κυρία Κουτσούγερα. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ και με την κυρία Ρένα Λουτζάκη, η οποία ήταν και εξωτερική εξετάστρια στην διατριβή μου. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω, Ρένα. Μια σύντομη έτσι, παρατήρηση πιο πολύ. Θα ήθελα να βάλω λίγο και στην εξίσωση την έννοια της λαϊκότητας, δηλαδή να ξεφύγουμε λίγο από το παραδοσιακό σαν... Και με αφορμή τη δική μου μελέτη για τα διεθνικά αστικά χορευτικά στυλ, όπου βλέπω πολλές φόρμες μεταφέρονται λαϊκές, δεν θα έβαζα την έννοια του παραδοσιακού, βλέπουμε πώς γεφυρώνεται έτσι αυτή η σχέση στο τώρα, ανάμεσα σε αυτό που ευρύτερα μπορούμε να πούμε ως λαϊκό και πώς μεταφέρεται μέσα από το hip-hop, ας πούμε, ή από άλλες μορφές πιο διεθνικές και πώς γίνεται αυτό το mingling, αυτή η αλληλεπίδραση ανάμεσα
στα δύο. Αυτό σαν μια παρατήρηση έτσι γενικότερη. Ωραία. Λόγω οικειότητας ίσως αξίζει να ξεκινήσει η κυρία Λουτζάκη και νομίζω μετά να απαντήσει και η κυρία Μπαρμπούση. Ίσως θα είχε να πει κάτι σε αυτό. Σαφώς όταν ασχολείσαι με την έννοια του χορού μπορεί να εξειδικευτεί σε ένα τομέα και να πεις ότι εγώ είμαι λαϊκή χορεύτρια. Τι σημαίνει λαϊκή χορεύτρια? Δεν υπάρχει ως όρος. Θυμάμαι μία κάποια στιγμή σε ένα θέατρο που συνεργαζόμουν σε μία παράσταση, έγινε μία οντισιόν και ήταν μία συνάδελφος του κλασικού χορού, εγώ υποτίθεται ότι εκπροσωπούσα τον παραδοσιακό χορό, και ήρθαν κάποιοι άνθρωποι να εξεταστούν. Και σε μία κάποια στιγμή η συνάδελφος είπε στους ενδιαφερόμενους να ξαπλώσουν κάτω, να κάνουν κάτι. Και σηκώνεται μία κυρία και λέει, μία κοπέλα και λέει, «Α, εγώ δεν μπορώ να ξαπλώσω κάτω γιατί εγώ είμαι του παραδοσιακού χορού». Καταλαβαίνετε ότι οι ταμπέλες μπαίνουν ορισμένες φορές για να χωρίσουν τους ανθρώπους. Άμα βγάλουμε, δηλαδή, εγώ δεν χρησιμοποιώ πια ποτέ τον όρο φολκλωρισμός. Τι θα πει φολκλωρισμός στη σημερινή εποχή? Ή κάνω χορό που τον βάζω στην παράσταση επάνω στη σκηνή, ή θα τον βάλω στο πανηγύρι, ή θα χορέψω στο γάμο του συγγενή μου, ή οτιδήποτε, ή δεν θα χορέψω μια κάποια στιγμή γιατί δεν επιτρέπεται, γιατί η συνθήκη είναι μια κακή στιγμή και δεν θα χορέψω. Στην ουσία λοιπόν είναι ο χορός, δεν θα πρέπει να του βάζουμε ταμπέλες και να αφήσουμε τους ανθρώπους λιγάκι να εκφραστούν. Σαφώς η έννοια της λαϊκότητας που είπε και η Ναταλία είναι πολύ σημαντική. Θυμάμαι μία συνάδελφος από τη Νέα Ζηλανδία που ασχολιόταν με την ομάδα των Μαωρί. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούσαν να πάνε σε σχολές και να σπουδάσουν. Και τι κάνανε? Παίρνανε μαγνητόφωνα και κασέτες εκείνη την εποχή και κάνανε πρόβες στους δρόμους για να μπορέσουν με το break dancing, γιατί ήταν η εποχή του break dancing, να υπάρξουν σαν ομάδα. Και το κατόρθωσαν εκείνη την εποχή. Σήμερα αυτά τα ίδια παιδιά μπαίνουν στις σχολές και κάνουν μπαλέτο. Yeah. Δηλαδή, είναι το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Όχι το ίδιο. Καταλαβαίνετε ότι ο δρόμος είναι, το κανάλι είναι ανοιχτό. Είτε στη μία περίπτωση, είτε στην άλλη. Μάλιστα. Κυρία Μπαρμπούση, θα κλείσετε εσείς αυτή την ενότητα, αν έχετε κάποια σκέψη σύντομη τελευταία για αυτό το ερώτημα. Δεν έχω κάτι να προσθέσω, απλώς ο χορός είναι μια τέχνη σημαντική, οικουμενική. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, δηλαδή να υπάρχουν κάποια κινήματα και να υπάρχουν κάποιες, να υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν ήδη που λέμε, αλλά αυτό δεν κάνει το χορό να μην είναι πάντα, ας πούμε, μια σημαντική εκδήλωση του ανθρώπου και των κοινωνιών. Αν αυτό είναι κάτι που αυτό θα ήθελα να κλείσουμε, ότι πρέπει να χορεύουμε και να μην σταματάμε να χορεύουμε, οτιδήποτε είναι αυτό. Ωραία. Ελπίζω αυτό να ακουμπά και όλα στο ερώτημά σας, κυρία Κουτσούγερα. Γι' αυτό εγώ δεν απαντώ. Ναι, ναι. Αυτά που είπα, αλλά στην τοποθέτησή της αυτό, λέω αυτό κι εγώ. Πολύ ωραία. Οπότε ολοκληρώσαμε και σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις ερωτήσεις που κάνατε. Για λόγους προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με την καταγραφή της εκδήλωσης, θα χρειαστούμε την βοήθειά σας με μια φόρμα που θα σας αποσταλεί αμέσως μετά. Αυτό αφορά όσους και όσες κάνανε ερωτήσεις. Λοιπόν, αυτή τη φορά επιλέξαμε να κλείσουμε την εκδήλωση με έναν διαφορετικό τρόπο, δίνοντας μια ακόμα πιο εφρόσινη διάθεση, θα έλεγα, που απαντά όμως σε θέματα που έχουν υποθεί και συζητηθεί απόψε με αυτό το πάνελ. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε μαζί τρεις καταξιωμένους μουσικούς στον χώρο της παραδοσιακής μουσικής. Όσοι από εσάς είστε λάτρεις του είδους, πιθανόν να τους γνωρίζετε ήδη. Για τους υπόλοιπους, επιτρέψτε μου να σας συστήσω τους αγαπητούς Γιάννη Παυλόπουλο στο βιολί και τραγούδι, την αγαπητή Κωνσταντίνα Πάτση στο σαντούρι και τραγούδι και τον αγαπητό Ιορδάνη Κουζινόπουλο στο λαούτο. Τους ευχαριστώ θερμά εκ μέρους του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ που αποδέχτηκαν την πρόσκληση να είναι μαζί μας σήμερα
για να μας ταξιδέψουν έστω και για λίγο μουσικά με 3-4 τραγούδια. Θέλω να ενημερώσω το κοινό βέβαια ότι το Zoom έχει συγκεκριμένες τεχνικές δυνατότητες, οπότε η ποιότητα του ήχου δεν θα είναι η ίδια με ένα μέσο που μπορεί να μεταδώσει πολυφωνικούς ήχους. Όμως η αίσθηση και το μήνυμα που θα μας μεταφέρουν οι μουσικοί είμαι σίγουρος ότι θα είναι το ίδιο ευχάριστα. Γιάννη, το μικρόφωνο είναι σε εσάς. Σας ακούμε. Λοιπόν, καλησπέρα και από εμάς. Να ευχαριστήσουμε το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ, εσάς κύριε Κατσαρέλη, τον κύριο Γιαννόπουλο, να καλησπερίσουμε όλο τον κόσμο, την κυρία Μπαρμπούση, την κυρία Λουτζάκη, τον κύριο Παπακώστα και όλους όσους μας παρακολουθούν. Εμείς θα μιλήσουμε μουσικά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την περιοχή που έκανε την ομιλία της η κυρία Λουτζάκη, από το Ζάλογο με τους Σουλιώτες και με το χώρο του Ζαλόγου. Θα δούμε το πρώτο, να δούμε πώς ακούγεται, γιατί οι τεχνικές δυσκολίες είναι σίγουρα υπαρκτές και συνεχίζουμε. Την αίσθηση την πήραμε, αυτό είναι το σημαντικό. Ωραία. Οπότε προτείνω να προχωρήσουμε με δύο ακόμα. Θα συνεχίσουμε από την προγραμματιστατική δράση των τζαβελαίων στην ίδια περιοχή ουσιαστικά με το Στιβρί στα Τσερίτσανα. Ναι, μια γεύση να πάρουμε. Ναι. Thank you.
Ιλιώτης πώς πολεμάει Τζαβέλινα. Έχουμε χρόνο για ένα ή για δύο. Λοιπόν, πάμε για το επόμενο και μόλις ολοκληρώσουμε το εκείνο το βλέπουμε, αν τα καταφέρουμε. Ωραία, για το λέω στα σύντομα λοιπόν. Το επόμενο, προς τιμή του οικοδεσπότη μας σήμερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε πολύ να είμαστε στον Άφλιο σήμερα, αλλά δεν είμαστε. Όταν έρθουν οι συνθήκες όμως καλές, θα είμαστε όλοι κάτω. Στα να πει το Παλαμίδι, ιστορικό τον Άφλιο και προεπαναστατικά και επαναστατικά, το ανάπλι του Αλέξανδρου Ψηλάτη, το ανάπλι της Μπουμπουλίνας. Γενικά το ανάπτυξη της Επανάστασης. Λοιπόν, δύο στροφούλες. Εισαγγελίσια. Το πρόβλημα με το τσάμικο είναι ότι δεν μπορείς να το χορέψεις μόνος σου. Εντάξει. Τώρα εγώ όσο ήμουν καθισμένος προσπάθησα. Αλλά δεν γίνονται και πολλά. Λοιπόν, να πάρουμε και μία γεύση από το τελευταίο, γιατί ξέρω ότι θα μας μεταφέρετε αλλού, που θα είναι διαφορετική. Και θα κλείσουμε με αυτό, έτσι, δύο στροφές. Και θα κλείσουμε λοιπόν με ένα τραγούδι για να αναφερθούμε και λίγο στην επαναστατική δράση των νησιών μας. Να τα ταξιδέψω, θέλω πάλι. Ταξιδέψω, θέλω, πάλι. Να τα ταξιδέψω, θέλω, πάλι. Τι σαν τα
Πολλά, πολλά συγχαρητήρια και τι να πω τώρα, και με τη φωνή σας και με τη μουσική σας, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια πολλά. Ευχαριστώ πολύ για όλα και καλό πάσα την καλή Ανάσταση σε όλους. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολύ όμορφα λοιπόν. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό το λιγόλεπτο μουσικό ταξίδι που έδωσε μια πιο ευχάριστη διάθεση και μας προσέφερε τη χαρά να ακούσουμε οικεία τραγούδια με αγαπημένα και μοναδικά παραδοσιακά όργανα και ερμηνευμένα το σημαντικότερο από νέους και πολύ ταλαντούχους έτσι μουσικούς. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε να συνεχίσει να φέγγει δημιουργικά μέσα από εσάς η ομορφιά της παραδοσιακής μουσικής. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας και καλή συνέχεια. Πολύ ωραία φωνή. Εξαιρετική φωνή και η μουσική, αλλά και η Κωνσταντίνα, εξαιρετική μουσική. Να είστε καλά και πρωτούσε. Ευχαριστώ πολύ. Επανέρχομαι στο πάνελ τώρα, στα μέλη του πάνελ, για να κλείσουμε σιγά σιγά και για να τους ζητήσω να μοιραστούν αν έχουν κάποια τελευταία σκέψη μετά από αυτή την ευχάριστη μουσική ενότητα. Έτσι, για ένα λεπτό, αν θέλετε να πείτε κάτι έτσι τελευταίο. Θέλετε να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Μπαρμπούση, που κάνετε και την πρώτη εισήγηση σήμερα. Έχω την ατυχία σήμερα να είμαι πρώτη, που θα πρέπει. Ναι, ναι. Θέτετε πάντα το πλαίσιο γι' αυτό. Ναι. Βάζω το πλαίσιο και ξεφεύγω από το πλαίσιο μετά. Αυτό είναι. Λοιπόν, ελπίζω να ικανοποιηθήκαμε και να ικανοποιηθήκατε, όλοι και όλες. Και ελπίζω να συνεχίσουμε να χορεύουμε, να κάνουμε εκδηλώσεις και να δώσουμε και την προσοχή μας στο χορό που είναι τόσο παραμελημένος σε αυτή τη χώρα, περισσότερο, και η πολιτεία, αλλά και όλοι και όλες μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν ήθελα τίποτα άλλο να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Για τις τεχνικές δυσκολίες λυπάμαι πολύ παρόλες τις πρόβες που κάναμε. Ναι. Και είναι η κυρία Ζωή Λάφης στο παράθυρο. Ναι, είναι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, συγγνώμη. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα. Εγώ χάρηκα που σας άκουσα. Τον κάθε ένα, κυρία Μπαρμπούση, κυρία Παπακώστα, κυρία Λουτζάκη. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που πραγματικά μας μεταφέρατε σε όλο αυτό το χώρο, σε αυτό το φάσμα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα και μας πλαισιώσατε, μας πληροφορήσατε, μας διδάξατε και είχαμε και την ευκαιρία και να βιώσουμε και τον ήχο και νομίζω νιώσαμε όλοι λίγο τον παλμό του χορού μέσα μας σήμερα. Σίγουρα, Ζωή. Σας ευχαριστήσατε και το κάνατε αυτό δυνατό. Φέρω τους όλους μαζί. Σε ευχαριστούμε, Ζωή. Σε ευχαριστούμε. Να επισημάνω, η κυρία Ζωή Λάφη είναι η διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, η εκτελεστική διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στην Ουάσιγκτον, στην Αμερική. Κύριε Παπακώστα, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ειδική συγκυρία, Βαγγέλη. Να ευχαριστήσουμε το κέντρο ειλικρινά, διότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε. Και μάλιστα κάθε φορά, επειδή το θέμα ήταν ιδιαίτερο, να ξανασκεφτούμε πράγματα ακόμα και εμείς που είμαστε στον χώρο του Πανεπιστημίου, να ξανασκεφτείς και να ξαναδείς τα ζητήματα αυτά και από μια άλλη πλευρά. Και από ό,τι φάνηκε από τη συζήτηση, νομίζω ότι ήταν παραγωγική. Κατά την άποψή μου, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δηλαδή, αλλά όλα αυτά για να πετύχουν, πρώτη πάρα πολλά σε σένα, σε όλους τους εργάτες, στη διοίκηση του κέντρου. Γιατί να ξέρει ο κόσμος ότι για να φτάσουμε εδώ πέρα γίνανε 4-5 διαδικαστικά. Λοιπόν, πραγματικά το αποτέλεσμα νομίζω να σε δικαίωσε. Να μην ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Γιάννη Παυλόπουλο γιατί θυσίασε το βέρσο στο Τσάμικο για ένα μπάλο και να αποδεχτούμε και την ευγενική πρόσκληση της κυρίας Λάφης να γίνει αυτή η συζήτηση και στην Ουάσιγκτον. Να είστε καλά. Καλή ανάπτυξη. Ευχαριστώ κύριε Παπακώστα και εγώ θέλω και με τη σειρά μου χίλια ευχαριστώ στον συνάδελφο τον κύριο Κατσαρέλη. Πραγματικά τόσο σημαντική αυτή η δουλειά που σημάδεψε αυτή την όμορφη ημέρα, την ωραία ημέρα για όλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Και κυρία Λουτζάκη. Εγώ να σας πω, σήμερα αισθάθηκα ότι ο χορός είναι το κέντρο του κόσμου. Και από εδώ μπορούμε να μιλήσουμε και να
έρθουμε και στο Ναύπλιο, να έρθουμε και στην Ουάσιγκτον και μπορούμε να έρθουμε οπουδήποτε. Την περασμένη εβδομάδα ήμουνα στη Χονολουλού, οπότε μέσω του διαδικτύου μπορούμε να δούμε ανθρώπους. Ήδη επάνω στο πάνελ βλέπω τόσο γνωστά πρόσωπα που νομίζω ότι είμαι σε μια αίθουσα χορού και θα τους πω «Άντε, πάμε μπρος να χορέψουμε». Σας ευχαριστούμε όλους και τους ανθρώπους που ήρθαν να μας παρακολουθήσουν και τους συνομιλητές μας, αλλά κυρίως το κέντρο με τους ανθρώπους του που κάνανε τα πάντα για να μας βοηθήσουν ώστε αυτή η εκδήλωση να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερα. Στέλνω όμως και τους χαιρετισμούς μου στο αγαπητό Ναύπλιο, που πραγματικά για μένα είναι η δεύτερη μου πατρίδα. Ελπίζω την επόμενη φορά να είμαστε εκεί. Καλό μακάρι. Ανάσταση και καλό Πάσχα. Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ και τους τρεις. Και ειλικρινά και εγώ, μέσα από την καρδιά μου, χαίρομαι πάρα πολύ για την εξέλιξη, το πώς εξελίχθηκε η σημερινή εκδήλωση. Οι τεχνικές δυσκολίες πάντα είναι και αυτές μέσα. Και παρόλα αυτά, νομίζω ότι το αποτέλεσμα ικανοποιεί όλους. Νομίζω ότι αν είχαμε χρόνο, θα μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι το πρωί και να ακούμε και μουσική μέχρι το πρωί και ας χορεύουμε και μόνοι μας, ο καθένας στο δωμάτιό του. Λοιπόν, κλείνοντας με αυτές τις όμορφες σκέψεις, θα ήθελα να αναφέρω ότι η επόμενη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 26 Μαΐου, πάλι στις 7, με το πάνελ «Ερμηνείες του ελληνικού τοπίου». Θυμίζω ότι ο φετινός κύκλος event series του κέντρου μας έχει διτό άξονα, καθώς περιλαμβάνει αφενός εκδηλώσεις που επικεντρώνονται στο θέμα του τοπίου και είχαν προγραμματιστεί για πέρυσι την Άνοιξη, αλλά αναβλήθηκαν, και αφετέρου εκδηλώσεις που αφορούν την επέτειο των 200 χρόνων. Στο πάνελ λοιπόν αυτό του Μαΐου, που θα αφορά το τοπίο, θα συμμετέχουν η Θεανότα Κενλή, καθηγήτρια γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με θέμα «Η σχέση τοπίο-άνθρωπος, η ελληνική περίπτωση», ο Γιάννης Έσοπος, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτώνων στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με θέμα «Κλισέ ελληνικών τοπίων τουρισμού», και ο Γιάννης Πεπονής, καθηγητής αρχιτεκτονικής στο Georgia Institute of Technology στην Ατλάντα, με το θέμα «Πώς αποκτά νόημα ο χώρος, συντάξεις και σχηματισμοί του τοπίου». Περί τα μέσα Μαΐου θα αποσταλεί η πρόσκληση σχετικά με αυτή την εκδήλωση, οπότε θα ενημερωθείτε τότε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για μία ακόμα φορά τους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης, την αγαπητή Βάσο, τον αγαπητό Χρήστο και την αγαπητή Ρένα, για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εκδηλώσεων Event Series 2021, αλλά και για την αμεσότητά τους και την άψογη επικοινωνία που είχαμε από τον περασμένο φθινόπωρο. Επίσης, πολλές ευχαριστίες και στους μουσικούς μας, τον Γιάννη Παυλόπουλο, Κωνσταντίνα Πάτση και Ιορδάνη Κουζινόπουλο. Ευχαριστούμε επίσης, όπως ανέφερα και στην αρχή, τον Δήμαρχο Ναυπλίων και τον κύριο Στέλιο Περάκη, τον καθηγητή, για τη συνεργασία και την αιγίδα της εφορίας τιμής Ναύπλιου 2021 του Δήμου Ναυπλίων για αυτές τις εκδηλώσεις του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρτ σχετικά με την επέτειο των 200 χρόνων. Και σίγουρα, ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς για την αποψινή σας παρουσία μέσω της πλατφόρμας Zoom και της πλατφόρμας του YouTube. Προσβλέπουμε για τη στιγμή που οι εκδηλώσεις αυτές θα γίνουν λιγότερο ψηφιακές και περισσότερο φυσικές. Αλλά για την ώρα νομίζω ότι όλοι μας σήμερα απολαύσαμε τη συντροφιά και τη ζεστασιά που μπορεί να προσφέρει αυτή η διαδικτυακή παρέα. Το να χορεύεις σημαίνει να βγαίνεις από τον εαυτό σου άλλωστε και να γίνεσαι πιο μεγάλος, πιο όμορφος, πιο δυναμικός. Επομένως, όποτε σας δίνεται αυτή η ευκαιρία να χορέψετε, συμβουλή μου είναι να μην τη χάνετε. Απλά σηκωθείτε και χορέψτε. Σας στέλνουμε τις καλύτερες ευχές για ένα όμορφο Πάσχα, με υγεία και χαρές, και προσδοκούμε να ανταμώσουμε ξανά σύντομα. Καλό σας βράδυ. Γεια. Yeah. Yeah.